facts, ma'am. Αν και έχω πολύ καλούς προσκεκλημένους σήμερα, πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να τρέξω δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβουμε και δεν θέλω να μην προλάβω αυτά που έχουμε στην ατζέντα του κίτρινου τύπου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας. Ελπίζω να περάσετε μια ωραία βραδιά. Και αφού χαιρετήσω τον Κώστα Ζουράρη που είναι κοντά μου, με απειλούσε νωρίτερα στο μακιγιάζ μου, έλεγε είναι είσαι ο τελευταίος που πάω, ναι, ακόμα, ακόμα ναι. Προσέθεσε. Αυτό μου είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Το εννοώ αυτό και το λέω δημόσια, ακόμα κι αν με βρει πατόκορφα και σηκωθεί και φύγει, άνθρωποι όπως ο Ζουράρης, ο Νευλαβής, ο Γρίβας, ο Κλεάνθης και ο Ραφαηλίδης είναι ξεχωριστοί που άνθρωποι. Πού είναι ο Κλεάνθης σήμερα? Που έχουν δικαίωμα, είναι κρυωμένος. Κρυωμένος. Ο Κώστας Λούλης, πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μονής Βατοπεδίου, πρόξενος Ολλανδίας στην Κεντρική Ελλάδα. Ο Νίκος Διαλυνάς, ποινικολόγος. Καλησπέρα. Νομίζω ότι εξελίσσεται συλλογικό σύμβουλο των εκπομπών πλέον, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Η Χριστίνα Χαϊλοπούλου, μέλος πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας πέρα. Να είστε καλά. Ο Βασίλης Πυρμικύρης, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Ένας συνάδελφος ο οποίος λείπει και δεν τον προσφωνήσω ακόμα μέχρι να έρθει, δεν θέλω να εκτεθεί κανένας. Ο Νίκος Παπαδημητρίου, πρώην διοικητής του Αγίου Όρους, αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά. Και ο Λάμπρος Κιτσαράς, δικηγόρος της Μονής Βατοπεδίου, είναι ο άνθρωπος που τον ακούσατε από το τηλέφωνο στην προηγούμενη εκπομπή. Τώρα μπορείτε να τον δείτε. Λοιπόν, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, σήμερα θα καταλάβετε γιατί η Χρυσή Αυγή πήρε τόσο μεγάλα ποσοστά. Και μάλιστα επειδή διάβαζα ένα σπουδαίο άρθρο που έγραψε ο καθηγητής ο Κοντογιώργης από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, θέλω δημόσια να τον συγχαρώ για αυτό το άρθρο που έγραψε, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα εντός συνταγματικού τόξου κόμματα και οι πολιτικοί τους έχασαν κάθε έλεγχο. Και ενώ ο λαός τους έδωσε πολλές φορές την ευκαιρία να επανέλθουν στον ίσιο δρόμο, εκείνοι ακολούθησαν τη δική τους ατραπό και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αδίέξοδο να ψηφίζει ο κόσμος από αγανάκτηση διάφορους χαριτωμένους τύπους με σβάστηκε στο σβέρκο και στα μπράτσα. Έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά σήμερα θα το διαπιστώσετε. Η δυσόμαση που λένε. Δεν θα έχετε καμία, μα καμία αμφιβολία για το τι συμβαίνει στον τόπο μας. Θα πάω πολύ γρήγορα για λόγους επικαιρότητας στον σεισμολόγο τον Μάκη Χουλιάρα για το μεγάλο σεισμό της Κρήτης, επειδή έχει ενδιαφέρον να ακούσετε ορισμένα πράγματα που εγώ οφείλω να σας τα πω. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν, δεν υπάρχει δυστυχώς σε μια χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα, εκεί μετά την Ιαπωνία, το Περού, στον κόσμο, ο λαός μας δεν έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζει τι είναι αυτά που λένε οι σεισμολόγοι. Εκτίθονται σεισμολόγοι και ακολουθούν καταστάσεις τραγελαφικές, γιατί ο κόσμος βεβαίως μετά από μια καταστροφή τα βάζει με τους σεισμολόγους θεωρώντας ότι αυτοί φταίνε. Το 48 άρα που λένε οι σεισμολόγοι είναι για τους μετασεισμούς από τον κύριο σεισμό. Θεωρούν ότι το μεγαλύτερο, έτσι, η μεγαλύτερη συχνότητα μετασεισμών γίνεται μέσα αυτό το 48ωρο. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το εάν ο σεισμός είναι ο κύριος ή υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει μεγαλύτερος και βέβαια τότε θα πρέπει να λάβουν άλλα μέτρα οι άνθρωποι. Για όλα αυτά θα μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χουλιάρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Χουλιάρα, θέλω λοιπόν να πούμε πολύ γρήγορα δύο λόγια για το νόμο Μόρι, αυτό το 48 ώρα που λένε οι σεισμολόγοι και για αυτό που πρέπει να, για την οδηγία που πρέπει να δίνουμε στον κόσμο όταν έχουμε ένα μεγάλο σεισμικό φαινόμενο όπως αυτό της Κρήτης. Όπως είπατε κύριε Τριανταφυλλόπουλε,
σχετικά με το νόμο Μωρή και τις, τους εμπειρικούς κανόνες και τη στατιστική στους οποίους βασίζεται αυτή τη στιγμή η σεισμολογία. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι μια επιστήμη με αυξημένη αβεβαιότητα. Μπορούμε να δούμε αυτή την κλίμακα ομόρια από το Zoogla.gr, εάν την έχουν εύκαιρη οι συνεργάτες. Είναι με απλά λόγια εξηγεί το γεγονός ότι όσο περνάει ο χρόνος από την εμφάνιση ενός σεισμού, μειώνονται οι πιθανότητες να εκδηλωθούν ισχυροί μετασεισμοί μετά από αυτόν τον συγκεκριμένο σεισμό. Όπως έχουμε παρατηρήσει, έχουν περάσει 3-24 ώρα. Αυτός είναι ο Μόρι που βλέπουμε. Αυτή, ο Μόρι είναι αυτός που βλέπουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Ιάπωνας σεισμολόγος. Και αν κατέβουν κι άλλο προς τα κάτω οι συνεργάτες μου, θα δείτε και έναν πρωτόγονο σεισμογράφο, αυτό που περάσαμε, που είναι σαν την, πώς να τον περιγράψω τώρα, σαν είναι ο πρώτος σαμοβάρι. Ναι, είναι ένας, ναι. Και πιο κάτω θα δείτε αυτή την κατιούσα της κλίμακας Ομόρι, που αυτή ισχύει για τους μετασεισμούς του πρώτου 48 ώρου, έτσι δεν είναι? Ναι, όσο περνάει ο χρόνος, όπως βλέπετε, η ακολουθία πρέπει να έχει μια φθήνουσα πορεία, δηλαδή να μειώνονται ο αριθμός των σεισμών. Τότε σχεδόν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για μια μετασεισμική ακολουθία και λαμβάνουμε τα μέτρα μας και μένουμε σε αυτό. Μια προσεισμική ακολουθία, αντιθέτως, έχει μια άλλη κατανομή που δεν ακολουθεί τέτοιους κανόνες, και προσεισμικές ακολουθίες μπορεί να διαρκέσουν και 1, 2 και 3 μήνες πριν από την εκδήλωση κάποιου μεγάλου σεισμού. Αλλά ας μείνουμε στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε σε ένα βάθος της τάξης των 60 χιλιόμετρων. Εμείς οι σεισμολόγοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτά τα βάθη, όταν έχουμε ξεφύγει πάνω από τα 40 χιλιόμετρα βάθος, αυτοί οι σεισμοί που εκδηλώνονται δεν δίνουν ισχυρές μετασεισμικές ακολουθίες. Όπως έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε καταγράψει μόνο 60 σεισμούς μικροτέρου μεγέθους. Το μεγαλύτερο ήταν ένα 4, ένα 3,9. Δεν είναι κάτι που, αν συνέβαινε στη στεριά, θα περιμέναμε έναν 5. Σίγουρα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είχαμε την εκδήλωση ενός σεισμού της τάξης των 5 ρίχτερ. Τώρα, επειδή... Από εκεί και πέρα, αυτοί οι σεισμοί όμως, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Δεν παρατηρούμε καμία μετατόπιση στα επίκεντρα. Επίσης δεν παρατηρούμε καμία αύξηση στα μεγέθη, για να έχουμε το αντίθετο. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον πρόκειται για τον κύριο σεισμό και δεν ακριβώς θα έχουμε περισσότερες εκπλήξεις. Όμως, οι πιθανότητες, και επειδή ποτέ από αυτή τη συντροφιά μας και από το παρατηρητήριο του σεισμών της Ζούγκλας και την ομάδα αυτή, την παρέα του Τσελέντη, τη δική σας του Βαρότσου, δεν τρομάξαμε ποτέ τον κόσμο. Αλλά λοιπόν, θεωρώ ότι τον ενημερώνουμε, και ο ενημερωμένος πολίτης, ο ανενημέρωτος είναι επικίνδυνος. Ο ενημερωμένος ούτε φοβάται, ούτε έχει πανικό, ούτε τρομάζει μπροστά στην ενημέρωση που του δίνει ο αρμόδιος επιστήμονας. Οι πιθανότητες να μην είναι ο κύριος σεισμός, εκεί τι κάνουμε? Αυτές είναι πάρα πολύ λίγες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορώ να σας πω έτσι με μια αυξημένη βεβαιότητα ότι δεν νομίζω να πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Αν μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο μετά από έναν 6,2 σεισμό, αυτά τα σενάρια δεν αρμόζουν συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό που επίσης ανησύχησε μετά από έναν τέτοιο ισχυρό σεισμό είναι η μετατόπιση επικέντρων. Είναι απάνω σε μια ζώνη υψηλής σεισμικότητας, ίσως την υψηλότερη σεισμικότητα στον ελλαδικό χώρο, τον ελληνικό τόξο, και ένας εξάρης κάλλιστα μπορεί να διεγείρει γειτονικά ρήγματα. Ακριβώς δίπλα από αυτό τον εξάρι είναι η Κρήτη, στα 50 χιλιόμετρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε και μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε παρατηρήσει καμία μετατόπιση επικέντρων. Μου τα λέτε έτσι, μου τα λέτε κι αλλιώς. Δηλαδή, έχετε δει ότι υπάρχει μετακίνηση των επικέντρων? Αυτό όχι. Σημαίνει ότι όχι. Υπάρχουν πιθανότητες. Πόσες είναι οι πιθανότητες να μην είναι ο κύριος σεισμός? Γιατί εγώ το λέω για να προστατευτεί ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος να μην χαλαρώσει για ένα διάστημα, να είναι σε επιφυλακή. Δεν είναι κακό αυτό?
Δεν είναι απαραίτητο αυτός να είναι ο κύριος σεισμός. Εάν εκδηλωθεί και ένας σεισμός που θα ήταν συνηθισμένο, ένας σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ, μην νομίζετε ότι και αυτός δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Δεν μιλάω, για τέτοιο Οπότε, φαινόμενο. Δεν μιλάμε για εφησυχασμό, αλλά νομίζω ότι οι πιθανότητες εκδήλωσης ενός μεγαλύτερου σεισμού είναι πάρα πολύ μικρές. Αυτές για αυτές τις μικρές, εγώ θέλω ο κόσμος να προστατεύεται. Αυτό θέλει από μένα ο κόσμος. Αυτές οι μικρές, λοιπόν, αυτό το ποσοστό της τάξης του πόσο είναι, 5-10% πόσο. Λιγότερο από αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από αυτή τη στιγμή λιγότερο, λοιπόν. Η πιθανότητα, λοιπόν, να συμβεί κάτι τέτοιο, τι χρονική διάρκεια έχει? Αυτό θα δείξει τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή θα χρειαστεί και ένας μήνας? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αν τις επόμενες μέρες αρχίζουμε και βλέπουμε σεισμούς που αυξάνουν τα μεγέθη, ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για μια μετασεισμική ακολουθία και ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Όπως παρατηρήσατε κι εσείς το καλοκαίρι όταν είχαμε την εκδήλωση των σεισμών απάνω στην Αφίκλεια, στη Λαμία, αμέσως καταλάβαμε ορισμένοι από εμάς ότι δεν πρόκειται για μια μετασεισμική ακολουθία και βλέπετε ότι μέχρι τη στιγμή που μιλάμε αυτή τη στιγμή εκεί έχουν εκδηλωθεί πάνω από 2.000 σεισμοί. Ωραία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι σας λέω. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα τεκτάρις έχει δώσει μόνο 60 σεισμούς σε 3 μέρες και στην Αφίκλεια ένα πεντάρις είχε δώσει τόσο σε λίγες ώρες. Οι σεισμοί δεν είναι όλοι το ίδιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αλλά όπως πιστεύω και εγώ αυτή τη στιγμή, θα έχουμε μια ομαλή ακολουθία και θα είναι ήπια. Το εύχομαι. Κάθε λογικός άνθρωπος αυτό εύχεται. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά, λοιπόν, με τον κύριο Χουλιάρα. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστικός και πάμε τώρα σε δύο θέματα πολύ γρήγορα. Είναι δύο ρεπορτάζ της Kim Kilian. Τι να κάνουμε έτσι, η οικογένεια πήρε τέτοιο δρόμο. Αλλά είναι πολύ σημαντικά ρεπορτάζ για το κράτος πρόνοιας που είναι ανύπαρκτο. Σε συσχετισμό και με τα επόμενα θέματα που ακολουθούν, δηλαδή με τους φοροφυγάδες, με το Βατοπέδι, με τους εκπληκτικούς διαλόγους Σάκη Τσοχατζόπουλου Γιάννης Μπόκου, θα καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν είναι αυτός που βλέπουμε στο Κολωνάκι, στην Πλατεία, στο Σύνταγμα, στο Βασιλικό Κήπο. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει άλλη Ελλάδα, παρατημένη από εδώ και από εκεί. Κλείνει τον Ηπιατροφείο Καλλιθέας, το οποίο έχει ζωή, είναι ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει, είναι από δωρεά δηλαδή ένα ίδρυμα, ζωή πέραν μεγαλύτερη των 100 ετών, έχει μέσα 28 αγγελούδια, 28 παιδάκια 2,5 με 5,5 ετών, από οικογένειες που δεν μπορούν φυσικά να τα έχουν κοντά τους, και κλείνει γιατί δεν έχει βρεθεί μία νομική φόρμουλα ούτως ώστε να παίρνει από το κράτος τους απαραίτητους μισθούς που απαιτούνται για να πληρώνεται το προσωπικό. Δηλαδή ο μάγειρας, η βρεφοκόμη, η νηπιαγωγός, απίστευτα πράγματα. Και αυτά τα παιδάκια μένουν εκεί, είναι το σπίτι τους. Και είναι στην Καλλιθέα ένας χώρος εκπληκτικός που πήγα και δεν πίστευα στα μάτια μου ότι μετά από τόσα χρόνια θα έχει αυτή την ποιότητα, γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι νοικοκύριδες, είναι μερακλείδες, είναι από πάνω και κλείνει τώρα. Και αυτό εξαρτάται από τον Υπουργό Εργασίας και από τον φίλο μου τον Ομάρχη, τον κύριο Σγουρό, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να έχουν βρει μια φόρμουλα, να πληρωθούν οι άνθρωποι. Είναι το προσωπικό, κυρίες και κύριοι, είναι 11 μήνες απλήρωτο και τα παιδάκια, η τροφή τους. Ο Σγουρός έδωσε 42 εκατομμύρια στο Μελισσανίδη. Έχει άλλη προτεραιότητα ο Σγουρός. Τα παιδάκια, η τροφή τους. Είναι προέρχεται δυνατόν να ανεχόμεθα αυτό το έσχος? Δηλαδή είναι περιφερειάρχης? Τι είναι αυτό εδώ στην Αττική, αυτός ο Σγουρός? Κομματοπαράσιτο αυτό, λοιπόν. Ένα λεπτό. Και έδωσε τάχα μου για την ΑΕΚ 42 εκατομμύρια. Δεν πιστεύω αυτή ότι είναι παράσιτο. Αυτή ήταν η προτεραιότητα σήμερα, να δώσει 42 εκατομμύρια για ένα γήπεδο? Ο Γιάννης Σγουρός θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Ευαίσθητος. Ναι. Σοβαρά. Και αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί μίλησα μαζί του για αυτό το θέμα. Και τα 42 εκατομμύρια, γιατί τα έδωσε για τα τσιμέντα? Δεν ξέρω αν τα έδωσε ο Σγουρός. Δεν γνωρίζω αν τα έδωσε ο Σγουρός ή πώς αλλιώς. Ο Σγουρός από την περιφέρεια. Δόθηκαν. Αλλά και αυτά έχουν το δικό του σκοπό. Δεν το λέω για την ΑΕΚ τώρα. Εδώ ταξινομούμε προτεραιότητες. Ωραία. Σωστό. Αυτό που λες ακριβώς. Σωστό αυτά τα παιδάκια. Τα 42 εκατομμύρια του περίσεψαν, ε? Σοβαρά. Λεπτό. Το ένα θέμα για είναι να μπει στη διαπλοκή με το Μελισσανίδη. Το ένα θέμα είναι αυτό. 23-28 παιδάκια το θα μείνουν στον δρόμο. Τα δε τρόφιμα
για τα παιδιά αυτά μαζεύονται από εθελοντές φιλάνθρωπους. Το πιστεύετε ότι 11 μήνες αυτά τα παιδιά, λες και βρισκόμαστε σε πόλεμο, σε πόλεμη κατάσταση, ζουν από τρόφιμα που κουβαλάνε εκεί οι φιλάνθρωποι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο θέμα είναι της Νίκαιας, όπου σεισμόπληκτοι μένουν μέσα σε κοντέινερ 14 χρόνια μετά. Αν δείτε πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, θα ανεβείτε στα κεραμίδια. Και το χειρότερο είναι οι οικογένειες. Υπάρχει ενδεκαμελής οικογένεια με 9 παιδιά μέσα, σε ένα κοντέινερ 40 τετραγωνικών, όπου το ένα παιδί εξ αυτών είναι και Χάλκινος Ολυμπιονίκης. Χάλκινη Ολυμπιονίκης είναι η κόρη τους. Μία από τα παιδιά αυτά τα βασανισμένα που ζουν μέσα στο κοντέινερ 11 άνθρωποι, μπορείτε να το φανταστείτε, σε 40 τετραγωνικά, εγκαταλελειμμένοι 14 χρόνια από την πολιτεία. Ποιο κράτος πρόνοιας? Πού είναι όλοι αυτοί οι κύριοι? Για φανταστείτε, γιατί σας λέω αυτά τα θέματα σε αντίθεση με τα επόμενα θα σας εξοργήσουν πραγματικά. Και είναι ωραίο να βγαίνει ο θυμός των ανθρώπων κάποια στιγμή, αν ορισμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η κοινωνία έχει φτάσει στο απόλυτο μηδέν, γιατί ακούω τώρα ότι τα κόμματα ξαφνικά, οι βουλευτές πιέζουν και οι υπουργοί έχουν ανέβει εκεί στα κεραμίδια και λένε στους αρχηγούς των κομμάτων ότι άλλα μέτρα δεν ψηφίζουμε. Τι άλλα μέτρα να ψηφίσετε? Ο καθένας από εμάς σε λίγο θα έχει πληρώσει 3 φορές το σπίτι που αγόρασε. Τι άλλα μέτρα να ψηφίσετε? Το θλιβερό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρατε έχουμε παραμελήσει το μέλλον της Ελλάδας, τα παιδιά. Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο πρώτο, σας παρακαλώ. Πάμε να δείτε ένα ρεπορτάζ από τον Ιππιοτροφείο αυτό. Παιδικές φωνές και πρόσωπα είναι οι μικροί πρωταγωνιστές του Ιππιοτροφείου Καλυθέας. Παιδιά που αναγκάστηκαν να αποχωριστούν την μητρική αγκαλιά στην πιο τρυφερή τους ηλικία. Τα οικονομικά προβλήματα αλλά και οι οικογενειακές συνθήκες στάθηκαν εμπόδιο στην παιδική ευτυχία. Μία μάνα, η 45χρονη Χρυσούλα, αποφάσισε να ακουμπήσει την ασφάλεια της κόρης της στα χέρια των βρεφών υπιοκόμων του Ιππιοτροφείου. Τίποτα όμως δεν ήταν εύκολο. Πριν ένα χρόνο φέρατε τη μικρή σας εδώ, κυρία Χρυσούλα. Έμεινα άνεργη και κάτω από το βάρος του οικονομικού αδιεξόδου δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μένα και για εκείνη. Κι εγώ ένα φάντασμα στον κόσμο του κλεισμένο. Όταν ήρθατε εδώ και είχατε πάρει την απόφαση ότι δεν γίνεται, δεν μπορείτε να αντικρατήσετε άλλο στο σπίτι την εκταρίτσα, πώς ήταν το συναίσθημα αυτό για μία μαμά? Ήμουνα συνέχεια έξω από τα κάγκελα, γύρω-γύρω που υπάρχουν στο ΠΕΝ. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα. Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Δεν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι στην αρχή. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα, και αισθάνθηκα, το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Το Ιππιοτροφείο όμως αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και 10 μήνες και τα παιδιά σητίζονται από δωρεές. Η έλλειψη οικονομικών πόρων μπορεί να τους στερήσει ακόμα και το γάλα. Εδώ είμαι 25 χρόνια. Είναι, θα έλεγα, η μισή μου ζωή. Είναι το δεύτερο μου σπίτι. Και γι' αυτό άλλωστε κάνω αυτόν τον αγώνα. Πρέπει αυτό το σπίτι να ζήσει. Πάμε πλέον στον 10ο μήνα απλήρωτη. Πέρα από τους μισθούς των εργαζομένων, τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είναι και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Ιππιοτροφείου όσον αφορά το φαγητό, τη φαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα. Εδώ και με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά ζητίζονται ή προσπαθούμε να προσφέρουμε τις απαραίτητες ανάγκες τους μέσα από τις δωρεές. Ενώ δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι το σύστημα, ο Έλληνας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει μεγάλη καρδιά. Υπάρχει αλληλεγγύη και αγάπη, και ειδικά στα παιδιά. Αλληλεγγύη και αγάπη υπάρχει μόνο μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν παχιά πορτοφόλια. Αυτό έχω να πω μόνο. Όσοι κάθονται σε
διευθυντικές θέσεις, σε διοικητικές θέσεις, όσοι είναι κράτος και όλους αυτούς που σκέφτονται ότι θέλουν να βοηθήσουν, δεν κάνουν τίποτα. Ο απλός λαός έμπρακτα μας έχει δείξει την αγάπη του. Ας μας τη δείξει αυτή τη στιγμή και η πολιτεία, το κράτος. Ας μας τη δείξει. Είναι από την εκπομπή της Kim Kilian, μαγαζίνο Life, στο κανάλι Extra 3, τα Σαββατοκύριακα, τα πρωινά, από τις 10 μέχρι τη 1. Kim είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Kim. Καλησπέρα. Πώς αλλάξαν οι καιροί, ίδιες, αντί να σε έχω στο στούντιο ή στο τηλέφωνο τώρα. Και κάνεις ρεπορτάζ, αλλά ήθελα να μου πεις, αν θυμάσαι, πόσων ετών ζωή έχει αυτό το νηπιοτροφείο. Είναι πάνω από 100 ετών, 101 χρόνια είναι για την ακρίβεια. 101 χρόνια υπήρχε, δηλαδή πέρασε όλες τις κατοχές, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέρασε τις καταστροφές, πραξικοπήματα, χούντες, ιστορίες και έφτασε σήμερα να κλείνει. Να είναι έτοιμο να κλείσει. Ναι. Να είναι έτοιμο να κλείσει, ναι. Απίστευτα πράγματα. Και θα πάω και στο δεύτερο θέμα σου που έχεις. Και που αυτό θα... ήταν το ρεπορτάζ που δείξαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Mm-hmm. Ένα θέμα κοινωνικό, αλλά πολύ δυνατό, γιατί έχει να κάνει με συναισθήματα και έχει να κάνει με παιδιά. Παιδιά για τα οποία, όπως φαίνεται, δεν νοιάζεται η πολιτεία. Παιδιά για τα οποία νοιάζονται οι εργαζόμενοι, που όπως είπες και εσύ προηγουμένως είναι 11 μήνες απλήρωτοι. Που ένας άλλος εργαζόμενος ενδεχομένως να μην πήγαινε στη δουλειά του απλήρωτος, αλλά εκείνοι είναι εκεί και δίνουν τον αγώνα τους και δίνουν και την αγάπη τους καθημερινά στα παιδιά αυτά. Θα πάω να δούμε και το δεύτερο ρεπορτάζ που προορίζεται για την επόμενη εκπομπή σου και που θέλω και να το δει του Σαββάτου, ναι. Όλος ο κόσμος για τους σεισμόπληκτους της Νίκαιας που μένουν μέσα στα ρημάδια αυτά, στα κοντέινερ, 14 χρόνια μετά. Πάμε να το δούμε. Δεκατέσσερα χρόνια στα λιώμενα. Ο αγώνας μιας μητέρας να μεγαλώσει 9 παιδιά. Οι δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Η αξιοπρέπεια που λυγίζει. Η ανάμνηση του Αγγέλαδου που στοιχιώνει τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Τα όνειρα που εγκλωβίζονται στα σίδερα. Οι άδειες υποσχέσεις, η αίσθηση της εγκατάλειψης, ο βουβός πόνος και το δικαίωμα στην ελπίδα. Ένα ταξίδι στο φως. Ένας δέκατος τρίτος θεός, μια γλυκιά φυλακή. Πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά μέσα σε ένα λιώμενο, γιατί... Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και όχι ακατόρθωτο. Ένα ταξίδι στο φως. Όταν ακούτε τη λέξη σεισμός, τι σας έρχεται στο μυαλό? Να μην είναι. Αυτή τη λέξη, παρόλο που τώρα είναι και σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα, να μην γίνει άλλος τέτοιος σεισμός, να καταστραφεί κόσμος και να μην βρεθεί άλλος άνθρωπος θελειόμενο όπως εγώ. Κανένας. Κανένας, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να μένω θελειόμενο, αλλά πάντα έχει το φόβο. Δεν σε πειράζει ο σεισμός αν θα γίνει, αλλά δεν πάβει. Να είναι ένα σιδεράκι κουτί. Ένας δέκατος τρίτος θέλος. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, ειδικά και σε μικρή ηλικία, ότι θα είχαν διάφορες απορίες και θα σας ρωτάγανε, «Μαμά, γιατί μένουμε εδώ, γιατί δεν μένουμε σε κανονικό σπίτι?» Δεν αντέχουν άλλα παιδιά. Δεν αντέχουν, θα σας πω για ποιο λόγο. Μεγαλώνουν. Έχουν την προσωπική του σχέση. Μα θέλετε θετική, μα θέλετε αρνητική, μα ένα φίλο, μα μία φίλη. Ντρέπονται. Δεν λένε ότι μένουν εδώ. Και ένας λόγος να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζει. Δεν ξέρουν όμως ότι περάσαμε από το σεισμό δύσκολα και μας φέρανε εδώ μέσα. Και όχι μας φέρανε, μας πετάξανε για την ακρίβεια εδώ μέσα. Λες και ήμασταν σκυλιά. Kim, θέλω να το τονίσω, αυτή η οικογένεια έχει κόρη Ολυμπιονίκη, Χάλκινη Ολυμπιονίκη, έτσι. Ναι. Την γυναίκα που είδατε στο ρεπορτάζ, αυτό το μικρό απόσπασμα από το ρεπορτάζ που θα δείξουμε το Σάββατο το πρωί στην εκπομπή, είναι η κυρία Χαρά, μια γυναίκα που της βγάζω πραγματικά το καπέλο, γιατί μπαίνοντας σε αυτό το σπίτι,
Αυτή η οικογένεια έκανε το λιόμενο αυτό το κοντέινερ με τις τρύπες και τα κενά στο ταβάνι, το έχει κάνει σπίτι και έχει δώσει μια ζεστασιά σε 9 παιδιά και κατάφερε να βγάλει 9 υπέροχα παιδιά, μεταξύ το ένα παιδί εκ των οποίων είναι και Ολυμπιονίκης, όπως είπες και εσύ, στο Πόλο. Στο Πόλο. Ολυμπιονίκης στο Πόλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντως ελπίζω ότι αυτό το ρεπορτάζ θα είναι ένα μήνυμα στην πολιτεία να κινητοποιηθεί και να μην αφήνει τον κόσμο για 14 χρόνια πεταμένους, όπως είπε η Γεωργία. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Και επειδή περισσεύω ο λόγος, πριν πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να καλωσορίσω τον Γιάννη Κανελάκη, τον αγαπητό συνάδελφο, τον οποίο εγώ γνώρισα στους σεισμούς της Περαχώρας και ήταν ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχαμε πάει παρέα και μάλιστα είχε και δυσάρεστη κατάληξη, έτσι, γιατί κάποια στιγμή ο Κανελάκης έφυγε με το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, σε ένα γκρεμό. Ήταν οι μνήμες τώρα που μου έρχονται στο μυαλό. Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου Μάχη, καλώς σε βρήκα, καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή σεζόν και καλές επιτυχίες πάντα. Πού τα θυμήθηκες αυτά τώρα στην Περαχώρα το 1980. Είχαμε κουβέντα με το Χουλιάρα τώρα για τους σεισμούς και εδώ είναι τα κοντέινερ στον σεισμό. Στην Κρήτη τώρα γυρνούσα ένα ντοκιμαντέρ με τον Μανώλη τον Πατινάκη για τη γερμανική κατοχή και για τους Γερμανούς που βάζανε φωτιά στα σπίτια και ρίχνανε μέσα ζωντανές γυναίκες στα χωριά του Νότου Ιουρέθυμου, στην Καλή Σικιά, στο Δαμνώνη και στα Σελιά και στο Ροδάκινο. Κάναμε ένα ντοκιμαντέρ και μας έπιασε ο σεισμός εκεί. Και μου θύμισες τώρα του σεισμού στην Περαχώρα, την εποχή εκείνη. Πού τα θυμήθηκες όλα αυτά, Μάκη? Στα νιάτα σου, εδώ. Στα νιάτα τότε. Δεν πιστεύω ότι. Και πάλι νέοι είμαστε, Μάκη. Νέοι θα μείνουμε, νέοι θα πεθάνουμε. Νέοι θα πεθάνουμε, Μάκη. Στο ρεπορτάζ είσαι πάντα νέος, αρχίζει να έχεις όρεξη, αλλά είπε εκεί νωρίτερα ότι ίσως στείλουμε ένα μήνυμα. Πόσα χρόνια στέλνουμε μηνύματα που δεν τα λαμβάνει η άλλη πλευρά, ε? Η άλλη πλευρά, βέβαια. Ασύρματός τους έχει βλάβει. Μας μίλησε εδώ πέρα η κοπέλα ότι υπάρχει ο Ολυμπιονίκης μέσα σε μια οικογένεια, εναμελή οικογένεια. Ναι. Και δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα τι ψάχνει να βρεις, Μάκη? Ποιο κράτος, ποια κοινωνική πρόνοια, ποια υπουργεία, ποιες διευθύνσεις και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά θα ενδιαφερθούν για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Πρεμιέρε, τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι εκπομπές. Κοινωνικές εκπομπές, έχει δίκιο, βέβαια. Με συγχωρείς. Διότι όχι μοναχά αναδεικνύουν μια πραγματικότητα και δεν είναι μοναχά ότι πάνε ή γίνεται προσπάθεια να φτάσουν και στα αυτιά αυτών που πρέπει να ακούσουν, αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ότι φτάνει στα αυτιά του κόσμου. Ο ίδιος ο κόσμος πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί σε μια άλλη πραγματικότητα που υπάρχει δίπλα του και την αγνοεί ή κλείνει τα μάτια. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είπα στη σύζυγό μου, πήγε να κάνεις, επειδή επέλεξε να κάνει αυτά τα ρεπορτάζ, λέω κάνε αυτά τα ρεπορτάζ. Είναι η άλλη τηλεόραση. Και θα σε περιμένω να κουβεντιάσουμε μετά οι δυο μας, αν έχεις όρεξη για την παραμικρή πολυτέλεια από αυτή την γυναικεία φιλαρέσια που έχουν οι γυναίκες μέσα τους, αυτή τη δόση, ναι, της ελάχιστη. Αν έχει, γύρισε με κάτι μούτρα κάτω έτσι κλαμμένη. Γιατί δεν είχε την εμπειρία, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει ιδρυματοποιηθεί. Εγώ και ο Κανελάκης κοντεύουμε να ιδρυματοποιηθούμε στο άσυλο του πόνου τόσα χρόνια καταγράφοντας αυτές τις καταστάσεις, όπου σου χαλάει η όρεξη όχι να χαμογελάσεις, να κάνεις οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα απαραίτητο για να προλάβω να κερδίσω χρόνο και να περάσουμε μετά στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει άλλη πλευρά. Εδώ είναι οι άνθρωποι βασανισμένοι, που δεν τους έδωσε κανένα σημασία. Και τώρα έρχεται η ώρα των προνομιούχων, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Προφυγάδες, Βατοπέδη, Τσοχατζόπουλος, Μπόκος, είναι τα επόμενα ρεπορτάζ. Σε λίγο θα είμαστε μαζί. Και από την άλλη πλευρά, όπως σας είπα, είναι οι προνομιούχοι, όργιο φοροδιαφυγής, αποκάλυψαν οι έλεγχοι τους ΔΟΕ τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο με βασικούς πρωταγωνιστές, δικηγόρους, γιατρούς, τραγουδιστές.
και πολιτικούς, θα έλεγα εγώ. Οι υποθέσεις που ξεχωρίζουν από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη του ΣΔΟΕ είναι τρεις. Στην πρώτη υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε κατά το έτος 99 δεν εξέδωσε απόδειξη για νομικές υπηρεσίες αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το αδίκημα συντελέστηκε προ 14 ετών, μόλις πρόσφατα συντάχθηκε η έκθεση ελέγχου. Η δεύτερη αφορά γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος με απαγόρεψε να λέω το όνομά του, με εξώδικο. Βέβαια έχει παίξει στο Zoogla.gr, γι' αυτό μου στείλε το εξώδικο ο τραγουδιστής, οπότε γνωρίζετε ποιος είναι, ο οποίος δεν δήλωσε έσοδα ύψους 2.793.955.000 ευρώ. Ενώ η τρίτη υπόθεση εμπλέκεται, στην τρίτη υπόθεση εμπλέκεται η εταιρεία του φυλακισμένου ήδη μεγαλοκατασκευαστή Γιάννη Καρούζου, καθώς παρουσίασε ανακριβή δήλωση σε δύο συναλλαγές ύψους 7.820.000 ευρώ. Ο τραγουδιστής γιατί δεν αναφέρεται, Μάκη μου, μας πει ο κύριος Διαλυνάς εδώ πέρα, νομικά δεν μπορεί να αναφερθεί το όνομά του. Τώρα θα σας πω. Ήδη το έχει πει ο Μάκης. Όχι, τώρα λέμε. Τώρα εφόσον έκανε το λάθος και έστειλε την εξώδικο. Ακούσε τώρα. Δεν τη στέλνει άγνωστο. Λοιπόν, τη στέλνει κάποιο που έχει όνομα. Όχι, θα διαβάσει το εξώδικο αφορά στο Zoogla.gr, γι' αυτό δεν διαβάζει το όνομά του. Αλλά λέει. Όχι, μου αρέσει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όλοι αυτοί που είναι μέσα στη σύψη βουτυγμένοι, μέσα στη διαφθορά και μέσα στα σκάνδαλα, δεν θέλουν και το όνομά του να βγαίνει. Δηλαδή, ποια δικαιοσύνη υπάρχει, ποιο κράτο και ποια νομιμότητα. Γιάννη, άκουσε ότι επικαλείται, γιατί έχει ενδιαφέρον. Του τάδε, 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 του Παναγιώργη τη Εκατερίνη με το καλλιτεχνικό όνομα τάδε, κατοίκου Ευριάλης Γλυφάδας και τα υπόλοιπα, προς ιδιοκτήτες, διαχειριστές, συντάκτες και υπεύθυνους ύλης ηλεκτρονικής εφημερίδας στο σελίδα site με ηλεκτρονική διεύθυνση www.zoogla.gr, απορισμένους κύκλους επιχειρήτης, στοχοποίησή μου και ο διασυρμός μου κάνοντας λόγο για εμπλοκή μου σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και στη μία έκδοση φορολογικών στοιχείων από μέρος μου. Σας δηλώνω ότι σέβομαι την νομιμότητα για τους κανόνες δικαίου της συνταγμής πολιτείας μας, αλλά δεν ανέχομαι βασίμως να διασύρομαι και να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις βάρος μου και μάλιστα σε θέματα του φορολογικού μου απορρίτου, το οποίο αποτελεί ευαίσθητο θέμα και για μένα, όπως και για κάθε πολίτη στην ευνομούμενη πολιτεία μας. Ευνομούμενη. Η οποιαδήποτε τυχόν συνέχεια της κουφαντικής άδειξης και επάναυσης πύλωσης προσωπικότητας μου και της οικογένειας μου θα έχει ένομες συνέπειες για όσους το επιχειρήσουν ο πληρεξούσιος δικηγόρος Αλέξανδρος Τρίμπελης. Θα κάνω ένα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο τραγουδιστή, γιατί γνωρίζω, γι' αυτό το λέω, το καλοκαίρι τραγούδισε στο Ξυλόκαστρο. Και γνωρίζω το μαγαζί, τον κόσμο, γιατί ήταν εκεί οι φίλοι μου, ήταν γύρω περί τα 1.900 άτομα. Τόσο δημοφιλής είναι. Και ο τραγουδιστής στην τράπεζα δήλωσε 2.500 ευρώ. Yeah. Με 2.500 ούτε τσιγκάνοι τραγουδάνε με 2.500 ευρώ. Σε αίθουσα με 2.000 άτομα. Τι σούργια, ρε, είναι. Και μετά θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για να δούμε. Φύγετε η αξιοπρέπεια και επικαλείστε τα προσωπικά δεδομένα όταν πεινάει ο ελληνικός λαός και θέλετε κατά αυτόν τον τρόπο να πάμε μπροστά και αυτή είναι η ευαισθησία ενός καλλιτέχνη μέσω εξωδίκων. Το εξώδικο είναι ένα έναυσμα καλό για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Στα πανηγύρια, στις εκδηλώσεις, στα μαγαζιά, στις συναυλίες. Για να γίνει το καλαμπουράκι που πρέπει. Εντός εισαγωγικών καλαμπουράκι όταν πεινάει ο κόσμος. Θυμάστε τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο στάδιο για τον Καζαντζίδη. Πού είναι τα 2-3 εκατομμύρια που μαζεύτηκαν σε όλα αυτά τα γήπεδα. Καυτά Τζόγλιο, το στάδιο, το Αναθηναϊκό στάδιο και αλλού. Ήμουν και εκεί. Πού είναι αυτά και τα λεφτά. Και πόσοι άλλοι επώνυμοι καλλιτέχνε κάνανε συναυλίες χωρίς να δηλώσουν τα εισοδήματα. Τι λέμε τώρα. Για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα έγιναν αυτές οι συναυλίες. Και είχε βγει τότε η Αλεξίου έκπληκτη, ο Νταλάρας, γιατί δεν είχαν πάρει μία. Ο Τερζής, ο Πασχάλης. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Ακόμα περιμένουμε να μας πει η κυρία Μαρινέλα και οι υπόλοιποι που πήγαν τα χρήματα αυτά. Αλλά απάντηση δεν έχουμε πάρει. Υποτίθεται ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Μωρέ, έτσι. Πάνε υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Η Μαρινέλα και κάθε Μαρινέλα, Μάγκη μου, θέλει να κρύψει τα εισοδήματα. Το κράτος τι κάνει, το επίσημο κράτος, οι υπηρεσίες τι κάνει, το ΣΔΟΕ και το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι η σύψη, εκεί είναι το καρκίνωμα. Η κάθε Μαρινέλα και κάθε Κανελάκη θέλει να τα κρύψει. Από εκεί πέρα τι κάνει το κράτος.
Ποιες είναι οι υπηρεσίες, πώς επεμβαίνει, πώς παρεμβαίνει, πώς ελέγχεται η κάθε κατάσταση, πώς ελέγχονται οι συναυλίες, πόσα εισιτήρια κόπηκαν, πόσα εισπράκτηκαν, πού είναι οι φόροι, πού είναι τα εισοδήματα, πού είναι οι ποινές όταν από τη στιγμή που δεν πληρώσανε. Και εδώ τελευταία είχαμε τα πρόσφατα γεγονότα που μπαίνανε μέσα και μπαίνανε τους δύο υπάλληλοι, τα κλειδώνανε, τα σφραγίζανε γιατί δεν κόβανε, ήταν παράνομοι. Και την άλλη μέρα και μέσα μια ώρα μέσα μπαίνανε και τραγουδάγανε. Ποιο κράτος μου λες ρε Μάκη, τη μαριονέτα κράτος, το ανύπαρκτο κράτος. Η μετεξέλιξη του Οθωμανικού Προτεκτοράτου, της σκλαβιάς των 400 ετών παρακάτι, έχει επιφέρει και μία ανατροπία. Σημάστηκαν 800 χρόνια στην Κρήτη. Στην Κρήτη 800. 800. Έχει επιφέρει μία ανατροπία που έχεις βάλει στο γονίδιό μας πλέον, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πηγαίνετε σε όποιον γιατρό θέλετε να δω πώς θα σας κόψουν απόδειξη. Πηγαίνετε ανεξαρτήτως φρονήματος. Έχω εγώ φίλο αριστερό γιατρό που έχει άποψη. Ρε του λέω αριστερός είσαι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό μου λέει. Αντίσταση κατά της αρχής. Ρε ποια αντίσταση κατά της αρχής. Το τέλος μαζεύει. Δεν έχει ιδεολογία μαγή. Ναι. Στο τέλος του λέω μαζεύεται ένας λογαριασμός που επιστρέφει στην πλάτη όλων. Από αυτούς και όσο περισσότερα βγάζεις, τόσο περισσότερα φορτώνεις στην πλάτη των άλλων, μην πληρώνοντας φόρους. Εκείνο όμως το οποίο με πείραξε περισσότερο είναι η περίπτωση του Αλέξη Μητρόπουλου. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Εγώ του ζήτησα σήμερα να είναι εδώ. Και εκνευρισμένος ο Αλέξης μου λέει, μου το έκανες πριν 5 χρόνια στο θέμα. Στο πρώτο θέμα, μου την έκανες μετά πριν 3 χρόνια στο βέτο. Τώρα μου την ξαναβγαίνεις από εδώ και επαναφέρεις αυτό το θέμα. Του λέω δεν το επαναφέρω γιατί είμαι σαδιστής, το επαναφέρω γιατί βγήκε πόρισμα. Και το πόρισμα του ΣΔΟ είναι καταπέλτης εναντίον σου. Θα βγάλω αύριο ανακοίνωση. Στην αρχή δεν μπορούσα να τον βρω. 7 ώρες είμαι σε διάσκεψη και με τον πρόεδρο, τον Ατάλο. Λέω, μα μάθει ο πρόεδρος τι έχει γίνει. Θα μπλέξεις, διότι δεν θα τα σηκώνει, φαντάζομαι, αυτά η συνείδηση του πρόεδρου. Και ποιο είναι το θέμα, νομίζετε? Ότι ο άνθρωπος αυτός, καταρχάς υπάρχει ένα θέμα μείζων, πολιτικό θέμα. Ως δικηγόρος διαχειρίστηκε μια πολύ μεγάλη υπόθεση διαθήκης της οικογένειας Μανιού, των εφοπλιστών, με άλλους δύο συναδέλφους του. Πήρε τα λεφτά και των άλλων δύο συναδέλφων του, δεν τα απέδωσε και τον πήγαν στα δικαστήρια. Η απόφαση, η αμετάκλητη από τον Άριο Πάγο είναι ότι διέπραξε την αδικοπραξία της απάτης εις βάρος της Μανιού, της πελάτησάς του και της υπεξαίρεσης προς τους συναδέλφους του δικηγόρους. Του Άριου Πάγου είναι αυτή η απόφαση. Ναι. Και το πόρισμα τους δω, τι σχέση έχει με αυτήν την υπόθεση? Θα δείτε τώρα. Πήρε λοιπόν τα λεφτά, αναγκάστηκε να τα επιστρέψει διότι υπάρχει μια απόφαση δικαστική που δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και είναι πολύ βαριά η απόφαση για πολιτικό άνδρα, δηλαδή της αδικοπραξίας, της απάτης εις βάρος της πελάτησάς του και της υπεξαίρεσης προς τους συναδέλφους του. Προηγουμένως μου λέγατε μέσα ότι ο ένας Γάλλος υπουργός, όχι Γάλλος, ήταν Κοζάτ. Βέλγος. Γάλλος. Ο πανίσχυρος υπουργός του προϋπολογισμού τον έδιωξε η σοσιαλιστική κυβέρνηση και εκείνο που μου άρεσε, ξέρεις, γιατί η Γαλλική Εθνοσυνέλευση εξακολουθεί να έχει την επαναστατική παράδοση. Για 100.000 ψωροευρώ του πριν από 22 χρόνια, ήταν 600.000 φράγκα τότε, Μερικά. Που είναι νομίζω σήμερα καμία 100.000 ψωρο αυτά. Ξέρεις τι μου άρεσε? Τα είχε αποκρύψει και εκείνος. Ενώ την άθλια τη ρεπούση, η οποία καθίδρυσε τα ιερά μας και τα όσια μας, γιατί δεν είχε την υπομονή να μείνει για 60 δευτερόλεπτα όταν η Βουλή σύσσωμη απέτυε φόρων τιμής για τη γενοκτονία των Ποντίων, η κυρία αυτή εξακολουθεί να είναι βουλευτήνα. Ο Καϊζάκ σε πληροφορώ ότι παρεβίασε το Γαλλικό Σύνταγμα η Εθνοσυνέλευση η Γαλλική, απαγορεύοντας τον Καϊζάκ να ξαναμπεί στη Βουλή, ενώ είναι βουλευτής. Δεν είναι υπέροχο? Ακούστε λοιπόν. Όταν υπάρχει ακόμη σοβαρό κράτος και σοβαρή επαναστατική παράδοση. Τον Καϊζάκ παρεβίασε το Σύνταγμα η Εθνοσυνέλευση και δια του Προέδρου του Σοσιαλιστού επίσης, συναδέλφου του δηλαδή, του απειγόρευσε την είσοδο. Μου λέει λοιπόν για και να επανέλθω. Εμείς ανεχόμαστε ακόμα Ζουράρε, αυτό το πράγμα. Κύριε Ζουράρε, Δυστυχώς. Κύριε Ζουράρε, Δυστυχώς. Για να επανέλθω στο θέμα. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος ότι αύριο θα βγάλω ανακοίνωση. Λέω σήμερα είναι η εκπομπή. Εγώ αύριο θα βγάλω ανακοίνωση.
ότι τα χρήματα αυτά είναι επαναπατριστέντα, έχουν νομιμοποιηθεί ως επαναπατριστέντα από τον νόμο Λογοσκούφη και ότι δεν, ως εκ τούτου δεν οφείλαν να πληρώσω κανέναν φόρο. Λέω λοιπόν, ο συνάδελφός σας δικηγόρος, ο οποίος πλήρωσε το φόρο, γιατί ο κάθε δικηγόρος για αυτή την κληρονομιά πήρε από 1 εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ήταν η κληρονομιά, έτσι. Ήτανε τεράστιο το ποσό. Πλήρωσε 450.000 ο συνάδελφός σας ο δικηγόρος. Είναι κορόιδο. Γιατί πήρα τον άλλον δικηγόρο να ρωτήσω πόσα πλήρωσε για αυτό το ποσό. 450.000. Ο άλλος ήταν κορόιδο που τα πλήρωσε. Και ο Μητρόπουλος ήξερε περισσότερα. Έρχεται λοιπόν τώρα το πόρισμα, το οποίο έχει ημερομηνία Μάρτιο του 2013, γιατί τώρα θα επιβληθούν οι κυρώσεις, έτσι. Και λέει τα εξής εκπληκτικά. Σύμφωνα με όσα εκτενώς αναφέρθηκαν, ο ελεγχόμενος έπρεπε στις 26 Τετάρτου του 1999, ημερομηνία ίσπραξης της δικηγορικής του αμοιβής, να εκδώσει ΑΠΙ, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Προεδρικού Διατάγματος 186-92 για το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο αποτελούσε και τη δικηγορική του αμοιβή και το οποίο και δεν έπραξε. Αν θεωρήσουμε ότι ο ελεγχόμενος δεν το έπραξε σε πρώτο χρόνο, εν έτη 99, λόγω της εμπλοκής του σε δικαστική διαμάχη με τους υπόλοιπους αντιδίκους του για το ακριβές ύψος της δικηγορικής τους αμοιβής, είχε τη δυνατότητα να το πράξει ή την εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε δεύτερο χρόνο, κατά τα έτη 5, 6 και κυρίως 9, χρονικό σημείο που τα ελληνικά δικαστήρια 97-21 του 5 και 29-10 του 6, αποφάσεις του εφετείου Αθηνών και 925-2009, απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, απεφάνθησαν μετά από αλλεπάλληλες προσφυγές των αντιδίκων, προσδιορίζοντας οριστικά εν έτη 2009 το ύψος της δικηγορικής αμοιβής στο ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων διέκαστον εξ αυτών. Η ανωτέρω παράληψη σε διάφορους χρόνους δείχνει την πρόθεση για τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου. Εκ του συνόλου των ανωτέρω αιτιάσεων, ο έλεγχος εμένει στις διαπιστώσεις του, όπως αυτές καταγράφονται στο υπαρίθμιο τάδε 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 υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου. Τώρα, τι γίνεται? Δηλαδή, ο νόμος ισχύει μόνο για τους πληβίους, δεν ισχύει για τους πατρίκιους. Ισχύει. Αλλά το θέμα είναι πολιτικό. Κύριε Πρεμιγκύρη, βλέπω ότι έχετε λίγο... Όχι, καθόλου. Σ' ακούω με μεγάλη προσοχή. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα δεν θα είναι ένα ζήτημα χτυπήματος κάτω από τη ζώνη. Όχι, βέβαια. Σε μια πολιτική δύναμη, η οποία έχει βασικό τη στοιχείο της διαφορετικότητά της, την διαφάνεια, έτσι, και την υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων και όχι στην υπηρεσία ατόμων που μπορεί να είναι και φοροφυγάδες. Όταν παλεύουμε για να έρθουν οι λίστες Λαγκάρτ στην επιφάνεια, έτσι. Όταν παλεύουμε όχι μόνο για τη λίστα Λαγκάρτ, για την οποιαδήποτε άλλη λίστα, όταν λέμε ότι αν θα έρθουμε εμείς με τη θέληση του ελληνικού λαού στη διακυβέρνηση της χώρας, θα προσπαθήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς να τους κάνουμε πιο ισχυρούς, ώστε να μην βρίσκει την ευκαιρία ο οποιοσδήποτε να φοροδιαφεύγει. Από την άλλη πλευρά, θέλω να ακούσω, γιατί εγώ για πρώτη φορά με έπιασες και με έστησες στα 2 μέτρα. Όχι, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Όχι. Λέω για μένα πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Διότι όταν πριν από 1, 2, 3 χρόνια γνώρισα για πρώτη φορά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, δεν είχα ένα τέτοιο στοιχείο που λέτε εσείς ή το ΣΔΟΕ στα χέρια μου. Και πιστεύω πως δεν το είχε για κανένα άλλο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν γνωρίζω το ζήτημα. Ξέρω ότι ο Αλέξης ο Μητρόπουλος είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας. Τώρα που το ακούσατε ένας και το μάθατε... Ένας εξαίρετος επαγγελματίας. Και η στάση του, από τότε που τον γνώρισα προσωπικά εγώ, ήταν άριστη στάση. Αγωνιστική στάση. Όμως, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα στα κατάλληλα όργανα του κόμματός μου να συζητήσω το οποιοδήποτε ζήτημα που θα έχει σχέση και εφόσον αποδειχθούν αυτά τα οποία λέτε.
Εγώ άκουσα το ΣΔΟΕ, όχι εσάς, το ΣΔΟΕ, γιατί εσείς μιλήσατε... Το πόρισμα του ΣΔΟΕ, το επίσημο. Το πόρισμα του ΣΔΟΕ. Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά όμως να μου το επιτρέψεις. Και όχι μόναχα για τον Αλέξη Μητρόπουλο, για τον οποιονδήποτε σύντροφό μου και μη, να ακούσω και τη δική του πλευρά τι λέει. Σωστό. Μένω λοιπόν εκεί. Πιστεύω να με καταλαβαίνουν όχι οι συνομιλητές μου στο τραπέζι αυτό, όχι μόναχα οι ακροατές που μας ακούν, αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει ο απλός λαός, η σύντροφή μου στην καθημερινότητα των κοινωνικών μου αγώνων, ότι θέλω και είναι νόμιμο να το θέλω και εγώ και ο καθένας μας, να ακούσουμε και το τι θα πει ο ίδιος ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Τα έγγραφα και τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν... Μην σαν και πολύ, γιατί μέχρι το 1929 που φέρονται να υπάρχουν. Πρόσεξε, αυτές... κύριε Ζουράρη, με συγχωρείς, όχι στενοχωριέμαι, ναι. Το λέω αυτό, εσύ δεν με γνωρίζεις καλά. Όχι. Έτσι. Διότι κάτι άνθρωποι σαν εμένα θα μπορούσαν να ήταν και στην άλλη όχθη. Σε ποια? Στην άλλη όχθη του σάπιου δικοματικού συστήματος που υπηρέτησαν διάφοροι. Όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε. Όλοι, ναι, αλλά κάναμε επιλογές. Στα κρίσιμα χρόνια κάναμε επιλογές. Και στα δύσκολα χρόνια, που κάποτε για να ήσουν αριστερός ήταν πολύ δύσκολο, και καταλαβαίνετε ποια χρόνια λέω, και έτσι, και επικίνδυνο, και εγώ ήμουν φοιτητής όταν πέρασα από το Μάλιο και από τον Μπάμπαλη. Και από τον Σμαήλια, από το σπουδαστικό της ασφάλειας. Επομένως, όταν έχω δίπλα μου, αν είναι δυνατόν να έχω δίπλα μου, έναν συναγωνιστή μου, ο οποίος έχει αυτό το ψέμα, αν είναι αλήθεια αυτά τα θέματα του ΣΔΟΕ, περιμένω να ακούσω τον Αλέξη αύριο. Είναι φυσιολογικό, διότι τη διαφορετικότητά μου σαν αριστερός δεν την έχασα και δεν θα τη χάσω. Όχι, ήθελα να σου πούμε στο εξής. Ακόμα και αν γίνω κυβέρνηση με το 60% τη συγκατάθεση του ελληνικού ήθελα λαού. Να σου πω το εξής, ότι να μην στενοχωριέσαι πολύ, γιατί μέχρι το 9 που συνέβησαν αυτά τα επίμαχα προβλήματα, αυτό ο Αλέξης ήταν Πασόκος. Επομένως, ως Πασόκος... Όχι, ως Πασόκος δεν είναι αριστερός. Άσε, κύριε Ζουράρη, θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή δεν έχω κανένα αριστερόμετρο στην τσέπη. Ένα. Εγώ έχω. Εσύ έχεις το αριστερόμετρο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ξέρεις να το χρησιμοποιείς από το αριστερόμετρο. Αυτό και αυτό σωστό. Έτσι, διότι εσύ δεν ξέρω γιατί είσαι μόνος σου. Εγώ, επειδή είμαι μόνος μου, αλλά και σε μια συλλογικότητα, δεν θέλω να γίνω πλυντήριο κανενός. Σωστό. Και πρώτα και κύρια του ίδιου μου το εαυτού. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Επομένως, λέω, θέλω να ακούσω τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, διότι εγώ τον εκτιμώ, γιατί από τη στιγμή που το γνώρισα μέχρι σήμερα, δεν μου έχει κάνει κάποια ματσαράγια όπως λέμε εμείς στην Ήπειρο. Και να συνεχίζετε να τον εκτιμάτε γιατί είναι αξιόλογος άνθρωπος. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει. Ο Αλέξης είναι αξιόλογος. Τώρα εδώ πολύ είναι αξιόλογοι άνθρωποι μέχρι απόδειξη του αντιθέτου. Πάντως δεν είναι τυχαίος ο Αλέξης στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι τυχαίος. Έχει δείγματα και δημοκρατικότητας και αγωνιστικότητας. Πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες. Όπως ο κανόνας ισχύει για τον απλό πολίτη και το στείνει στα δυο μέτρα και μπορεί να τους πάρει το σπίτι για 1000 ευρώ, θέλω για μένα τον ίδιο, δεν λέω για τον Αλέξη. Δεν είμαι κανίβαλος. Ούτε εσωκομματικός, ούτε πολιτικός κανίβαλος. Θέλω για μένα τον ίδιο να με κρίνει με τα ίδια κριτήρια και σταθμά. Πάντως, και γι' αυτό στενοχωριέμαι. Πράγματι είμαι στημένος στα δύο μέτρα. Γιατί τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον Αλέξη. Επί προσωπικού. Ο δημοσιογράφος που βγάζει την αλήθεια είναι κανίβαλος. Όχι. Εάν αυτά που λέει ο δημοσιογράφος είναι πέρα για πέρα αληθή. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί μάθαμε, ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό δεν έλεγε το Πασόκ. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Αυτό σου είπα εγώ. Όχι. Αυτό κατάλαβες από μένα. Δεν λέω, άλλο λέω. Περιμένετε να ακούσετε το λογίδριό μου. Ή άλλοι είχαν ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου. Ή αν είχα, το σωστό είναι ότι πολιτικοποίησαν τον ποινικό κώδικα. Τον ποινικό κώδικα. Αυτό είχαν κάνει και φώναζαν ορίοντα. Εγώ σας λέω λοιπόν... Εξυφτέλησαν το Σύνταγμα με τον νόμο περί ανευθυνότητας των υπουργών. Το περί αλήθ. Ο φίλος μου, πώς το λένε, της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός, που ήταν ο... Παυλόπουλος. Ναι.
Στην Κρήτη εμείς το λέγαμε Φαβλόπουλου, αλλά μας, η αλήθεια μας βοήθησε στο Δραχάς πάρα πολύ. Ο Φαβλόπουλος, ο Παυλόπουλος λοιπόν, μαζί με τον, με τον άλλο του φίλου μου, τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλαρο, πώς τον αρχηγό του Πασόκτορ. Λοιπόν, και οι δύο μαζί αυτοί εξυφτέλησαν το Σύνταγμα. Θα μου επιτρέψετε. Για το οποίο μιλάνε περί συνταγματικού δικαίου. Με αυτή την αειδιαστική, με την αειδιαστική ρύθμιση, όπου και μία μέρα να είσαι, αν μεσολαβήσουν δύο εκλογές, οπ, παραγράφεται. Ερωτώ λοιπόν τώρα, ο δημοσιογράφος έχει ένα στοιχείο το οποίο είναι αδιάβλητο. Είναι μία απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Είναι οριστική, αμετάκλητη η απόφαση, η οποία για το πολιτικό πρόσωπο λέει ότι διέπραξε την αδικοπραξία της απάτης και της υπεξαίρεσης. Είναι λίγο για πολιτικό άνδρα αυτό. Και στην τελεσίδη, και αφού είναι απόφαση. Ναι, όχι, ερωτώ, είναι λίγο. Όχι, δεν μπορεί. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, διότι είναι απόφαση. Και ξέρετε κάτι, επειδή είμαι θυσμένος στις αποφάσεις, το να σου καταδικάζω για συκοφαντική δυσφήμιση, μέσα από όλο αυτό τον οριμαγδό των προσπαθειών ανθρώπων, δημοσιογράφων, προσπαθούν να κάνουν κάτι, να βγάλουν και επιτίθενται οι ορδές των βαρβάρων να προστατευτούν, το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να αποτελεί και τίτλο τιμής. Το να καταδικάζεσαι όμως για την αδικοπραξία της απάτης και της υπεξαίρεσης είναι πολύ σοβαρό. Την ίδια στιγμή που αυτό δεν το καταγγέλει μόνο η πελάτησά σου, αλλά το καταγγέλουν και οι συνεργάτες σου. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο τους δώε. Εκεί φυσικά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είστε αμήλικτοι στο θέμα ότι ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Δηλαδή δεν μπορείτε να παίρνετε ταυτότητα φάκελο πολιτικών φρονημάτων ή κοινωνικής ζωής και νομιμότητας του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν προκύπτουν στοιχεία, αυτό δεν έχει καμία συλλογική. Μια βαριά λέξη. Ναι, συλλογική ευθύνη. Να μην γίνουμε πλυντήριο. Έτσι. Πολιτικό και όχι μοναχά πολιτικό. Κανένας, κύριε Πυρηνική. Έτσι. Αλλά αν μου επιτρέψεις κάτι που το πολύ περισσότερο όταν τόσος κόσμος ο δημοσιογράφος έχει εναποθέσει τις ελπίδες του επάνω στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπόσχεται μια διαφορετική αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, για να μην υπάρχει και παρεξήγηση, ο δημοσιογράφος έχει καθήκον να αναδεικνύει τα πάντα. Ούτε έχω τέτοιο πρόβλημα, ούτε φοβάμαι από αυτή την άποψη. Περισσότερο φοβάμαι από λάθη δικά μου, παρά από το δημοσιογράφο. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Όμως. Επιφυλάσσεστε και για το αυτό που βγάζει ο δημοσιογράφος. Σαφώς. Επειδή γνώρισα εγώ τα τρία τελευταία χρόνια και μάλιστα είμαστε και συνυποψήφιοι στην Αττική με τον συναγωνιστή μου τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Εγώ ακόμα και τις λέξεις που χρησιμοποιώ, σύντροφος, συναγωνιστή, φίλο, έχει συγκεκριμένη αυτή. Το φίλος λέω είναι, λοιπόν είναι ότι διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό συναγωνιστή μου. Τώρα έρχεσαι και μου παρουσιάζεσαι. Εγώ σου λέω πριν από 5 λεπτά που μπήκα εδώ μέσα, πριν από μισή ώρα που μπήκα σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρατε εσείς. Δεν ήξερα τίποτα. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό θέλω να ακούσω τον Αλέξη. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Θέλω να πω ότι σας κάλεσα χωρίς να έχω το πόρισμα. Αυτό απεκτήθη σήμερα το γιατί βράδυ. Γιατί αν το ήξερα, τουλάχιστον δεν θα υπήρχε περίπτωση, όχι ένα τηλέφωνο, 25 τηλέφωνα θα έκανα εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Αλλά πιστεύω ότι είναι ικανότατος ο Αλέξης. Του δώσαμε το δικαίωμα και την ευκαιρία να βγει και να πει, είπε, θέλει να βγάλει αύριο ανακοίνωση. Λοιπόν, η πολιτική, αν και μου επιτρέψεις και τεταφλούμε, ζούμε στιγμές, τις έχουμε συνειδητοποιήσει νομίζω όλοι μας, πραγματικά ιστορικές. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση γκαστρωμένη, συγγνώμη για αυτή την έτσι βάρβαρη έκφραση. Τι θέλω να πω, ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα του χθες που κλονίζεται και δεν κλονίζεται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ σαν κομματική μηχανή. Έτσι. Κλονίζεται από την κοινωνία. Προσέξτε. Που προσπαθεί να αντιδράσει και στην προσπάθειά του αυτή προσπαθεί με κάθε τρόπο, γι' αυτό είπα, είμαι φυλακτικός, για το οποιοδήποτε χτύπημα κάτω από τη ζώνη πάει να γίνει. Αυτό όμως δεν μου δίνει κανένα δικαίωμα
μια στήρα άμυνα πολιτική. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι το θέμα αυτό με τον Αλέξη Μητρόπουλο πρέπει να τελειώνει εδώ πέρα, διότι η εκπομπή δεν πρέπει να εξαντληθεί με τον Αλέξη Μητρόπουλο. Ό,τι και να είναι ο Αλέξη Μητρόπουλο, έκανε μια αποκάλυψη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας άνθρωπος δημοκράτης και αγωνιστής. Από εκεί πέρα πρέπει να πούμε σε άλλα ζωτικά θέματα κοινωνικά, Μάκη μου, που είναι σήμερα η ακρίβεια, που είναι τα μνημόνια, που είναι τα χαράτσια, που είναι η μειώση των μισθών. Που είναι τα βατοπέδια, όπως είπες εδώ πέρα, που έχω εσύ εδώ πέρα. Μα το εξαντλήσαμε αυτό, μισή ώρα για τον Αλέξη Μητρόπουλο. Για να αφήσετε τον άνθρωπο να κοιμηθεί απόψε λίγο ήσυχος. Λοιπόν, το αλλάξατε την Παναγία απόψε του ανθρώπου. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Είναι πρωθυπουργό στο τέλος, όπως πάει ο Μητρόπουλος, θα γίνει και πρωθυπουργό. Στο Γιάννη Κανελάκη δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι και πάω σε διάλειμμα για να επιστρέψω κοντά σα με τα χειρότερα. Να πούμε και σε άλλα ζωτικά θέματα, σοβαρά. Σοβαρά θέματα. Λαβράκια έβγαλαν οι ελεκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από τους στοχευμένους ελέγχους που διενήργησαν κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η Ράμπο της Ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών έλεξαν δικηγόρους, πλαστικούς χειρουργούς, τραγουδιστές και κατασκευαστικές εταιρείες και διαπίστωσαν σωρία περιπτώσεων εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Οι υποθέσεις όμως που ξεχωρίζουν από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη της δίωξης είναι τρεις. Η πρώτη αφορά στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, δεν εξέδωσε απόδειξη για νομικές υπηρεσίες ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η υπόθεση αφορά μια ιστορία 14 χρόνων και έγινε γνωστή από δύο συνεργάτες του Αλέξη Μητρόπουλου, οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Οι ελεκτές ανέφεραν στην έκθεση που συνέταξαν ότι ο κ. Μητρόπουλος το 1999 δεν εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου προς πελάτησά του, η οποία του έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ ως αμοιβή για τις δικηγορικές υπηρεσίες που της παρήχε. Η δεύτερη υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής αφορά πασίγνωστο τραγουδιστή, ο οποίος, όπως προέκυψε από το φορολογικό έλεγχο, δεν δήλωσε έσοδα ύψους 2.793.955 ευρώ. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν ότι ο δημοφιλής Αηδός την περίοδο 2005-2011 δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία ύψους 1.985.000 ευρώ, ενώ την περίοδο 2002-2010 σε συναυλίες που συμμετείχε ξέχασε να κόψει 14 αποδείξεις ύψους 808.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι ελεκτές συνέταξαν έκθεση στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, η οποία απεστάλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθούν οι σχετικές διαδικασίες και να καταλογιστούν τα ανάλογα πρόστιμα. Τέλος, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έπεσαν πάνω και στην εταιρεία Real Estate του φυλακισμένου μεγάλου κατασκευαστή Γιάννη Καρούζου, η οποία, όπως προέκυψε, είχε ανακρίβεια σε δύο συναλλαγές ύψους 7.820.000 ευρώ. Πάμε τώρα στο βατοπέδι, σε αυτή την ιστορία, η οποία εμένα τουλάχιστον με αφήνει έκπληκτο, γιατί θεωρούσα ότι στο βάθος αυτής της, του μεγάλου σκανδάλου, έτσι όπως τουλάχιστον επικοινωνιακά βγήκε προς τα έξω, θα υπήρχε ψύχα. Δηλαδή το σκάνδαλο του βατοπεδίου, το οποίο έκανε τη φαντασία του κόσμου να οργιάζει, ότι αυτοί οι καλόγεροι, οι φοβεροί, Ρασπούτιν, ο Εφρέμ και οι υπόλοιποι έβαλαν στο χέρι τη δημόσια περιουσία ανταλλάσσοντας τη λίμνη με τα Ολυμπιακά ακίνητα και διάφορα άλλα ωραία και καλά. Υπάρχουν δύο θέματα σε αυτή την υπόθεση. Το ένα είναι η Βιστονίδα λίμνη, κατά πόσον τους ανήκει, γιατί από αυτό ήταν και το έναυσμα του σκανδάλου, έτσι. Αν τους ανήκει η Βιστονίδα λίμνη. Και το δεύτερο είναι η συμπεριφορά των μοναχών και των αγιοριτών, των συγκεκριμένων δηλαδή της Μονής Βατοπεδίου, όπου τουλάχιστον ενεφανίζονται ως μάνατζερς προς τα έξω, ανταλλάσσοντας λίμνες με οικόπεδα, φιλέτα, ολυμπιακά ακίνητα και διάφορα τέτοια. Η θέση δική μου είναι πολύ συγκεκριμένη για την εκκλησιαστική περιουσία και μάλιστα για αυτή τη θέση έχω παρεξηγηθεί και έχω ακούσει τα εξαμάξη από τον κλήρο.
Και είναι συγκεκριμένη γιατί θεωρώ ότι σε εποχές που ο λαός πεινάει, ο κλήρος πρέπει να είναι δίπλα του. Επίσης, είναι δεδομένο ότι ο κλήρος δεν πρέπει ποτέ και το ιερατείο να σκανδαλίζουν τον ανθρωπάκο από κάτω που πεινάει. Δεν μπορεί να ακούει για Χρυσόβουλα, να βλέπει διαμάντια να οραματίζεται δισεκατομμύρια, πλούτη, λεφτά, δάνεια 160 εκατομμύρια ευρώ, άλλα 60 μετά, 180, να ακούει ηλικιώδη ποσά όταν ο ίδιος δεν μπορεί να φάει ένα κομμάτι γλυκό ψωμί και μένει μέσα στα κοντέινερ, όπως είδατε, ή κλείνουν τα νηπιοτροφία 100 ετών. Πόσα χρήματα χρειάζονται, νομίζετε, για τους μισθούς των νηπιοτροφείων που κλείνει? Γύρω στα 30 χιλιάρικα το μήνα. Τι σχέση έχουν τα 30 χιλιάρικα του νηπιοτροφείου που κλείνει μετά από 101 χρόνια λειτουργίας με τα δισεκατομμύρια τα οποία διαχειρίζονται ή διαχειρίστηκε η Μόνη? Τεράστια. Όμως, η εκπομπή δεν έγινε για αυτό το λόγο. Κάποιοι την παρεξήγησαν. Κάποιοι θεώρησαν ότι πάω να στηρίξω το βατοπέδι. Ξέχασαν τη θέση μου. Λησμόνησαν ότι εγώ, όχι τυχαία, δεν ασχολήθηκα καθόλου με το υποτιθέμενο σκάνδαλο βατοπεδίου, γιατί τότε είχαν φτάσει στα αυτιά μου λεπτομέρειες που ήταν αρκετές για να καταλάβω πως επρόκειτο για πολιτική κομπίνα. Και η πολιτική κομπίνα ποια ήταν? Το Πασόκ στην εξουσία με τη Νέα Δημοκρατία ένοχη, γιατί έκανε την ανταλλαγή των κτημάτων του Δημοσίου και παρέδωσε την πιστονίδα Λίμνη στους καλογέρους. Με αυτό δεν συνέβη ποτέ, κυρίες και κύριοι. Όσες αμαρτίες και να τους προσάψω, η Βιστονίδα ήταν δική τους από τα Χρυσόβουλα που δεν αμφισβητούνται, αλλά με αποφάσεις του 24, του 35, του 51, από τις κυβερνήσεις του Παπαναστασίου, του Βενιζέλου και τις μετέπειτα με υπογραφές ακόμα και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που αυτός δεν λείπει ποτέ από κανένα πάρτι. Ως υφυπουργού οικονομικών. Από αυτές τις ανταλλαγές, Μάκη, ποιοι ωφελήθηκαν? Πολιτικά πρόσωπα. Τα οποία με βούλευμα είναι αθώα, δεν είναι καν στο κατηγορητήριο. Όχι, κάνεις τεράστιο λάθος. Δεν είναι. Το αντίθετο συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Γιατί εγώ είδα εδώ πέρα κατηγορούμενος, άλλα ονόματα δικηγόρους, παπάδες, άλλα τώρα δεν είδα πολιτικούς. Θα δεις τι συνέβη, θα δεις. Ό,τι πιο αισχρό μπορούσε να συμβεί ποτέ. Οδήγησαν την ώρα που ο ελληνικός λαός έπρεπε να ενημερωθεί για το χρέος το οποίο τον οδηγούσε στην απόλυτη καταστροφή και τα δύο κόμματα έριζαν για τα οικόπεδα και τη λίμνη Βιστονίδα και τα χωράφια του βατοπεδίου, τα οποία ήταν δεδομένα ότι ανήκουν στη Μονή με κοιτάπια, με χαρτιά, με επίσημες αποφάσεις, με συμβούλια επικρατείας και δημιούργησαν έναν σάλο εκ του μη όντως με αιχμή του δόρατος, τους δημοσιογράφους και τα κανάλια. Αυτό είναι πρόστιχο. Μπορεί εγώ να μην γουστάρω τη δεξιά και τους δεξιούς και τις Νέες Δημοκρατίες, αλλά η δουλειά μου δεν είναι να μην γουστάρω τους δεξιούς. Η δουλειά μου είναι να εμφανίζω με το έργο του δημοσιογράφου. Να συμπεριφέρομαι ως δημοσιογράφος. Και ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να λέει δεξιά, αριστερή, ουδέτερη, πάνω και κάτω. Αυτό είναι το θέμα μου, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Κρίνεται και δεξιοί, κρίνεται και αριστεροί. Μεγάλη κομπίνα η ιστορία του βατοπεδίου. Σας το λέω τώρα εγώ. Μεγάλη, απίστευτη πολιτική αθλειότητα, η οποία στήθηκε, δεν ξέρω σε ποιο γραφείο, αλλά στήθηκε έντεχνα, στήθηκε με τα κανάλια, στήθηκε με όλους τους παρατρεχάμενους για να δημιουργήσει την εικόνα του κόμματος απατεώνα που πούλησε τη δημόσια γη στους απατεώνες, στους παπάδες, της Μονής Βατοπεδίου, τους καλογέρους. Δεν είναι έτσι. Αφενός μεν τους ανήκει, αφετέρα έχουν άλλες ευθύνες οι του βατοπεδίου επικοινωνιακές για το έργο που πρέπει να παρουσιάζουν και για τις σχέσεις τους με τον κόσμο. Θα μου πεις για τους πολιτικούς τώρα ποιοι είναι? Τώρα περίμενε. Ένα-ένα, Γιάννη, περίμενε. Το ρεπορτάζ θέλει να. Ναι, αλλά εγώ διαβάζω εδώ πέρα, με συγχωρείς, αν και το δικαστικό του βουλεύματος καταγράφεται η εμπλοκή των πρώην Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρου Δούκα και Απόστολου Φωτιάδη και του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγη Μπασάκο, αυτοί έχει παραγραφεί ή εντοπίστηκαν πλημμυρίδες ευθύνες και έχουν παραγραφεί. Πού όχι. Είναι λοιπόν οι κατηγορίες? Όχι. Πού είναι οι παραπομπές των πολιτικών κυριών? Θα σου πω τώρα, περίμενε να δεις. Να δεις πώς. Δεν βλέπω όμως το βούλευμα να παραπέμπουν. Μα περίμενε να δεις. Έχουν αφαιρεθεί με βούλευμα. Καταρχάς εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό μέσα στο κοινοβούλιο παίρνοντας. Πού είναι ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός? Θα περιμένεις, Γιάννη, όχι, έτσι ρεπορτάζ. Όχι μαζί μου έτσι. Ρεπορτάζ.
Ψυχία. Όχι λόγια. Μια απάτη είναι αυτό που διαβάζει. Αυτό στήθηκε. Βρε παιδί, τι στήθηκε. Στήθηκε. Ποιο στήθηκε. Πρόκειται περί απάτη. Το σκάνδαλο. Περί, ναι. Από ποιο στήθηκε. Από το Πασόκ, το ίδιο. Πού είναι ότι Πασόκ η κατηγορούμε. Με οποιοδήποτε εγώ σου διαφωνώ με το Πασόκ ή το Κουκουέ ή το Συνδεσμό. Οποιοδήποτε κατηγορούμενοι είναι κατηγορούμενοι. Οποιοδήποτε είναι υπεύθυνοι. Ήταν συμφέροντα. Να βγουν στον αέρα όλα. Εγώ δεν διαφωνώ με κανένα πολιτικό. Τελικά αυτό ένα τέχνασμα. Είναι νοκιμάκι μου να βγουν. Πού είναι σε ένα Πασόκ τώρα. Τι πάει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και Κουκουέ και Συνδεσμό. Ωραία, ωραία. Κάνε μου την πάρα πολιτική κατηγορούμενη να βγουν. Θα δεις πόσο αληθές είναι αυτό που λέω, διότι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και το λοιπόν, δεν είναι αληθές. Αλλά δυστυχώς είναι έτσι. Και εγώ δηλαδή, πού είναι το, η δυσκολία. Θα δείτε και πόσο τραγικά, πόσο τραγικά υπεξαίρεσαν ακόμα και τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ τους παρέπεμπε για άλλο εδάφιο και άλλο άρθρο και πήραν ο Πετσάλνικος τις ψήφους στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε ευθέως και δημοσίως γι' αυτό, για τη λαθροχειρία που έγινε μέσα στη Βουλή, για μια απίστευτη ψηφοφορία μαϊμού, προκειμένου να παραπέμψουν τους τρεις υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, διότι διαφορετικά, αν δεν τους παρέπεμπαν, δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι είναι σκάνδαλο. Και εν μία νυχτή έκαναν πραξικόπημα και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια δημόσια δήλωση, διαμαρτυρήθηκε επίσημα μέσα στη Βουλή και το έφαγε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σήκωσε μπαϊράκι να βγει έξω στους δρόμους, επειδή ήταν, φαίνεται, νεοδημοκράτες, να πήρε εσείς απατεώνες, πήρατε τις ψήφους μας. Εμείς ψηφίσαμε για άλλο άρθρο. Εσείς για άλλο. Πώς τις προσθέσατε αυτές τις ψήφους που είναι, δεν είναι καθόλου ομοειδείς και βγάλετε μια απόφαση παραπομπής. Για να δημιουργήσετε την εντύπωση των απατεώνων που είναι απέναντι και του κλήρου και του πολιτικού κόσμου. Ένα λεπτό. Παρέμβαση στη τηλεοπτική μας εκπομπή έκανε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κατερίνη Πελέκη, η οποία ως συμβολιογράφος, σύζυγος του κυρίου Βουλγαράκη, με αφορμή της αποκαλύψης εκπομπής για την υπόθεση. Είναι κατηγορούμενος κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι αυτή την υπόθεση, ο Βουλγαράκης. Ο Βουλγαράκης είναι... είναι. Όχι, η γυναίκα του, η σύζυγός του είναι. Όχι. Η κυρία Πελάκη, λοιπόν, κατηγορούμενη στην υπόθεση, τόνισε ότι πρόκειται για μία σκευωρία, είπε αυτό που ήθελε να πει. Αλλά το είπε με τρόπο πραγματικά εκπληκτικό. Βγήκε από τα όρια της και χαρακτήρισε μάλιστα ανθρωπάκια, τους πρώην βουλευτές, Κοντό, Δούκα και τους υπόλοιπους. Να δείτε αυτό, να δούμε αυτό το απόσπασμα και μετά θα συνδεθούμε μαζί της, γιατί θέλω να τη ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπήρξαν εμπειρογνώμονες. Αν υποθέσουμε ότι οι παπάδες εξαπάτησαν το κράτος, οι οποίοι αξιολόγησαν πόσο κοστίζει η λίμνη Βιστονίδα και πόσο θα έπαιρναν οι παπάδες από τα Ολυμπιακά ακίνητα. Σε πρώτη δόση σας λέω ότι οι ξένοι εκτιμητές που ήρθαν στην Ελλάδα αξιολόγησαν τη λίμνη 100 εκατομμύρια ευρώ. Μετά οδηγηθήκαμε στους δικούς μας εκτιμητές, οι οποίοι την εκτίμησαν 65-68 εκατομμύρια, και οι παπάδες δέχτηκαν η ανταλλαγή να γίνει βάσει αυτού του ποσού των 68 εκατομμυρίων. Για ποιο λόγο? Για να δοθεί η λίμνη να μην την έχει μονή, για να παραδοθεί στους ακτήμονες, στον κόσμο που την καλλιεργεί, στους ψαράδες της και σε αυτό. Σωστή κίνηση θα πει κανείς. Ο άλλος θα πει, καλά ρε παπά, 65 εκατομμύρια θες τώρα που πεινάμε εσύ να βάλεις στην τσέπη. Τι να κάνουμε, δίκαιο του περιουσία είναι. Μπορείς να του πεις ότι έχει δίκιο ή άδικο? Α, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Εγώ μένω μόνο στο τι έγινε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφω. Κυρία Πελέκη, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ή καλημέρα, όπως θέλετε. Καλημέρα, τέτοια ώρα βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Διότι το παρελθόν είναι ένα κομμάτι που δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα αναφερθώ στο 2008-2006... 2007 που έγιναν οι ανταλλαγές. Όταν έγιναν οι ανταλλαγές λοιπόν, ήταν δεδομένο ότι η Μονή, το Δημόσιο έχει αναγνωρίσει την κυριότητα της λίμνης στη Μονή. Έχουν υπάρξει τρία ανθρωπάκια υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Κοντός, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Μπασιάκος, οι οποίοι έχουν υπογράψει κοινές υπουργικές αποφάσεις, με μεγάλη δημοσιότητα ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο υπέρ του δημοσίου, ότι θα πάρουν την λίμνη στη κυριότητα του δημοσίου, έτσι ώστε οι ιχθυοτρόφοι, οι ιχθυοκαλλιεργητές της περιοχής να ανέμονται τα ψάρια τα οποία βγάζει η λίμνη.
Αυτό ήταν το ζητούμενο. Το πλούτο της. Συγγνώμη. Ο πλούτος της λίμνης. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ ότι ανταλλάξανε νερό με ακίνητα, φρικάρω. Διότι δεν ανταλλάξανε νερό. Όπως είδατε, το επεσήμενα. Να πω κάτι μόνο. Ανταλλάξανε τόνους ψαριών με ακίνητα. Γιατί είπατε ανθρωπάκια τους? Είναι ανθρωπάκια, διότι... Θα σας πω γιατί είναι ανθρωπάκια. Διότι αυτά τα ανθρωπάκια, εφόσον υπογράψανε, έπρεπε μετά να βγούνε και να πούνε ότι ναι, εμείς υπογράψαμε. Υπογράψαμε για το καλό του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύουμε ότι η λίμνη πρέπει να περάσει στο δημόσιο για να ευεργετηθούν οι άνθρωποι που κατοικούν γύρω από τη λίμνη, έτσι ώστε να ανέμονται οι ίδιοι τη λίμνη. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Βγάζανε δηλώσεις με τις οποίες λέγανε ότι πετύχαμε το μεγαλύτερο έργο που μπορούσαμε να πετύχουμε στην περιοχή. Και όταν έσκασε η ιστορία, λέγανε δεν υπογράψαμε τίποτα και όλα τα έκανε πελέκι. Το λέτε απαξιωτικά δηλαδή? Τελείως απαξιωτικά. Όταν λέει ανθρωπάκια, τι είναι? Δεν το λέω. Εννοώ ανθρωπάκια όταν λέω ανθρωπάκια. Όχι, θα μπορούσε να πει τρία ανθρωπάκια που ταλαιπωρήθηκαν γιατί υπέγραψαν. Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκαν. Υπέγραψαν γιατί ήξεραν τι υπέγραφαν. Υπέγραψαν διότι ήταν σκοπός του κράτους ως δημόσιο να πάρει τη λίμνη στην κυριότητά του. Και κληθήκαμε εμείς, εγώ τουλάχιστον ως συμβολιογράφος, να υλοποιήσω την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας απόλυτη βεβαιότητα ότι εφόσον συμβάλλεται το δημόσιο, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Μάλιστα. Τώρα μετά από αυτά που αποκαλύψαμε και την έρευνα που έγινε και από εμάς και τον κύριο Διαλυνά κυρίως, με την ιστορική αναδρομή από το 1913. Η ιστορική αναδρομή, ξέρετε, δεν έχει σημασία, διότι η λίμνη από την εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα έχει περάσει στα χέρια του ενός και του άλλου πάρα πολλές φορές. Σημασία έχει ότι εν τέλει, όταν αποφασίστηκαν οι ανταλλαγές, διότι η Μονή, από ό,τι ξέρω, ζήτησε να πουληθούν τα ακίνητα αυτά, δεν είχε χρήματα το ελληνικό κράτος, αποφάσισε τελικά να τα ανταλλάξει. Ο σκοπός του δημοσίου ήταν να πάρει τη λίμνη στην κυριότητά του και τις παραόχθιες εκτάσεις, έτσι ώστε να τις εκμεταλλευτεί για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κύριε Πλεύρη, ακούγεστε, παράκληση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε οι τρεις αυτοί υπουργοί που υπέγραψαν τις υπουργικές αποφάσεις, όπως και ο Πρωθυπουργός που ενέκρινε την υπογραφή αυτών των υπουργικών αποφάσεων, να πει ότι εγώ και εμείς, σαν κυβέρνηση, κάναμε αυτό το οποίο κάναμε για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και αν τέλος πάντων δεν το κάναμε καλά, δεν είναι ποινική υπόθεση, είναι αστική υπόθεση. Να κριθεί που ανήκει η λίμνη. Δεν είναι να πάω εγώ κατηγορούμενη για 5 κακουργήματα χωρίς να ξέρω γιατί. Ούτε όλο το νομικό συμβούλιο του κράτους, άνθρωποι στους οποίους θα απευθυνθεί και η σημερινή κυβέρνηση για να πάρει άποψη, να πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Βλέπω, λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλο αυτό ήταν μία σκευωρία η οποία στήθηκε για να πέσει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής τσίπησε και βρεθήκαμε όλοι εμείς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία χωρίς να έχουμε κανένα πραγματικό λόγο. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι το τσίπησε. Ίσως δεν αποδίδει την πραγματικότητα, κυρία Πελέκη, διότι ο Καραμαλής φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμος να κυβερνήσει. Όχι. Με ανθρώπους... Ο Καραμαλής τσίπησε γιατί δεν ήξερε τι του γινότανε. Μα, δεν... είναι δυνατόν... Μα είναι δυνατόν να είσαι πρωθυπουργός για να μην έχεις τρεις. Όχι νομικούς συμβούλους και μεγαλοστομίες, τρεις δικηγόρους κανόνες. Μα δεν νομίζω ότι ρωτούσε κανέναν. Δεν ήξερε τι του γινότανε. Και όταν έφτασε η ώρα της κρίσης, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι το παράπονο σας. Δεν βεβαίως... έχω παράπονο, δεν με καταλάβατε. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν έχω κανένα παράπονο. Το θυμό σας. Είμαι θυμωμένη όχι μόνο για μένα και για τους 14 κατηγορούμενους είμαι θυμωμένη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί που είμαστε. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να μας εκμεταλλεύονται και να βγαίνει το πόρισμα όχι σε 3 μήνες το βούλευμα, αλλά σε 13, την ίδια μέρα που βγαίνουν οι ποινές του Τσοχατζόπουλου. Αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς για μένα τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι ανταλλαγές ανθρώπων πια και όχι ακινήτων παιχτήκανε για να βγει αυτό το βούλευμα. Διότι όπως ξέρετε η πρόταση του εισαγγελέα ήταν απαλλακτική για μας. Και βρεθήκαμε τελικά κατηγορούμενοι με αθώο τον κύριο Αγγέλου. Άρα εγώ δεν ξέρω τι έχει παιχτεί.
αλλά δεν έχω ούτε θυμό, ούτε τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν. Θα σταθώ μπροστά στη δικαιοσύνη και θα σταθώ όπως πρέπει να σταθώ και ξέρω ακριβώς τι έχω κάνει και δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να μας πει περισσότερα τώρα η κυρία Πελέκη σε λίγο, γιατί μετά θα πάμε στα γεγονότα, στη Βουλή, στην λαθροχειρία των ψήφων που έγινε από τον κύριο Πετσάλνικο εκείνη την εποχή, στα παιχνίδια που παίχτηκαν, στα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους που σήκωσαν το θέμα γιατί έτσι συνέφερε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και βεβαίως επειδή είναι και άνθρωποι εδώ που διάκεται φύλλα, είναι φύλλα προσκύμενοι στη Μονίβα το πεδίο, όπως ο κύριος Λούλης, όπως εσείς απέναντι, πρώην διοικητές του Αγίου Όρους και ο δικηγόρος της Μονής, εγώ με αγάπη θέλω να τους τα ψάλω, έχοντας προπάπο παπά, είχα και τέτοιο, έτσι, αν το παπά παιδί είναι διαόλου εγγόνι, το δυσέγγωνο είναι καραδιάβολος, έτσι δεν είναι, και πρέπει να τα ακούσετε. Για τα κληροδοτήματα. Σου πες κάτω. Ναι, θα κάνουμε, βεβαίως. Κληροδοτήματα, εγώ σαν υπηρώτης, έτσι, έχω πρόβλημα με αυτό. Μα μόνο έλεος. Δεν υπάρχει χωριό στην Ήπειρο που να μην έχει και ένα κληροδότημα. Έλεος. Το οποίο είναι στα χέρια της Εκκλησίας, το 80%. Και δυστυχώς, και δεν λέω για την Εκκλησία, πρόσεξε, δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Ακούστε. Χρήματα δεν, χαμένα. Δεν, έτσι, ακούστε. Κύριε Πρεμικύρη, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Άθεος να είσαι. Να μην πιστεύεις. Να μην έχεις καμία σχέση με τη θρησκεία. Η θησαυρή του Αγίου Όρους είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας. Είναι κομμάτι του πολιτισμού της. Έτσι, έτσι. Εδώ οι Ρώσοι διατηρούν τα ανάκτορα της Εκατερίνης. Είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο και να μην το στηρίζουμε, όχι μόνο να το στηρίζουμε, να μην το περιθάλπτουμε με αγάπη και θαλπορή που του πρέπει, να μην το συντηρούμε. Αστεία πράγματα για να κουβεντιάζονται εδώ μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα, το να παίζονται παιχνίδια ένθεν κακήθεν, διότι με στενοχωρεί πολύ το γεγονός να βγω και να πω στον Εφρέμ, συγγνώμη, Άγιε Πατέρα που σε πίκρανα, σε στενοχώρησα και σου φέρθηκα τόσο άσχημα ή σε έκλεισα στη φυλακή. Ενώ θα έπρεπε τον Εφρέμ, θα έπρεπε να τον κυνηγάμε όλοι μαζί για το επικοινωνιακό μοντέλο που διάλεξε και που σκανδάλισε τον κόσμο την ώρα που πίναγε. Είναι τραγικό να σε οδηγεί. Δεν φταίει ούτε ο Αρσένιος, ούτε ο Εφρέμ που έγιναν αυτά τα σκάνδαλα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μέσα από την πληγή και από το απόστημα του κράτους και των υπουργών που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Γιάννη, πώς το ξέρουν αυτό που λες, ο κόσμος ξέρει, τι ξέρει. Ότι ο διαολοπαπάς αυτός έπρεπε, λένε, να είναι υπουργός οικονομικών διότι ήταν τόσο ικανός και τόσο απατεώνας. Τον χρησιμοποίησαν και τον Εφρέμ και τον Αρσένιο και τους, όχι μόνο τους χρησιμοποίησαν. Αφού τους χρησιμοποίησαν, τους πέταξαν και στα σκουπίδια. Τα τεράστια πολιτικά συμφέροντα, Μάκη μου. Δυστυχώς ταλανίζουν αυτόν τον τόπο και τον ταλαιπωρούν δεκαετίες τώρα. Μα οι τεράστιες πολιτικές απάτες, διότι. Απάτες, Γιάννη, άκουσε να δεις. Κανένας δεν τολμάει να χτυπήσει το απόστημα. Ο Μητσοτάκης που το ήξερε και έκανε το κορόιδο και άφησε τη Νέα Δημοκρατία έτσι γιατί οραματιζόταν να πέσει ο Καραμαλής για να δει την τώρα επάνω. Αυτό που το βάζει. Δεν είναι τόσο ο Μητσοτάκης. Να πεθάνω, λέει, ας πούμε, να δω την κόρη μου πρωθυπουργό. Μακάρι να γίνει κοπέλα, βέβαια. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή, είναι η κυρία Πελέκη. Κυρία Πελέκη, χαίρετε. Κυρία Πελέκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ ευχάριστη η παρουσία σας, διότι θεωρώ ότι, και το λέω δημόσια, ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής ήσταν μία από τις ελάχιστες φωνές που μίλησε με την ψυχή και με κάθε διάθεση να πει όλη την αλήθεια. Αυτή την αίσθηση μου δώσατε. Έτσι είναι, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι τελικά έχω την αίσθηση ότι την αλήθεια δεν θέλει να την ακούσει κανένας. Όχι, όχι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Πες. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ως πρόσωπο και ως γυναίκα είστε ευάλωτοι λόγω της ιδιότητας του συζύγου σας,
Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα που ο σύζυγός της είναι πολιτικός. Ήταν πολιτικός. Ήταν πολιτικός, ήταν υπουργός. Ενεπλάκησε σκάνδαλα με ιστορίες. Με δεν ενεπλάκησε κανένα σκάνδαλο. Στην ιστορία αυτή με τις υποκλοπές εννοώ. Πώς δεν ενεπλάκη. Που εν πάση περιπτώσει έγιναν τόσα πράγματα και υπόθηκαν τόσες ιστορίες, θα ήσασταν ένας εύκολος στόχος. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι διπλά γενναίο από την πλευρά σας να βγαίνετε δημόσια και να, ενώ υπάρχει μπροστά μία δίκη και μία υπόθεση που είστε κατηγορούμενοι, να βγαίνετε και να μην τηρείτε αυτές τις λεγόμενες ισορροπίες σκοπιμότητας της τελευταίας στιγμής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν ξέρω αν έχετε κατανοήσει ο κύριος Κιτσαράς που είναι εκεί, το γνωρίζει, για ποιο λόγο είμαι κατηγορούμενη. Δηλαδή εγώ είμαι κατηγορούμενη για απιστία κατά του δημοσίου, διότι ενώ ήξερα ότι η Μονή, ότι η Λίμνη ανήκει στο δημόσιο, ψευδώς δήλωσα εγώ προσωπικά ότι ανήκε στη Μονή. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως έχετε ξεκινήσει εσείς και λέτε και την περασμένη φορά παραθέσατε πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχουν θέματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν όχι μόνο γιατί είμαστε εμείς κατηγορούμενοι, αλλά διότι αφορούν γενικότερα την Ελλάδα. Δηλαδή, αφήστε την, ότι από το 24 έχουμε τις αποφάσεις που παραδίδεται η κυριότητα της Μονής. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη σύμβαση η οποία υπεγράφει το 13, η οποία με τους Τούρκους, η οποία έλεγε ότι τα βακούφια θα παραμένουν στη τουρκική κυριότητα σε όλες τις περιοχές που ελευθερώθηκαν, στη Δυτική Θράκη. Επειδή η Λίμνη, δεν ξέρω ιστορικά, εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την ιστορία, η Λίμνη λοιπόν την πήρε ο Πασάς, διότι η επανάσταση στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε από ένα ναό που ανήκε στη Μονή Βατοπεδίου. Από το θυμό το Πασάς πήγε και πήρε τη Λίμνη, την άρπαξε βιαίως, όπου οι Τούρκοι τότε δεν εδέχονταν, κολλείεται το δικαίωμά τους να την κρατήσουν ακριβώς για το λόγο της βίαιης αρπαγής. Εάν εμείς τώρα δεχθούμε ότι το ελληνικό δημόσιο έρχεται σαν διάδοχο του τουρκικού δημοσίου, θα πρέπει να δεχθούμε, αν ανήκει στο δημόσιο η Λίμνη, ότι η Λίμνη ανήκει στην κυριότητα των Τούρκων. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, τα γνωρίζω. Ή θα πρέπει να δεχθούμε, αν δεν αρπάχθηκε βιαίως... Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Να σας το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, με τη σύμβαση του 13, όταν υπεγράφει μεταξύ των Τούρκων και των Ελλήνων, ότι ήταν βακούφιο, δηλαδή είχε θρησκευτική υφή σαν ιδιοκτησία, συμφωνήθηκε ότι θα περνάει στην κυριότητα των Τούρκων σε όλη τη Δυτική Θράκη, δηλαδή σε όλες τις περιοχές που απελευθερώθηκαν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, σήμερα υπάρχουν 96.000 στρέμματα μεταξύ Εδέσης και Κατερίνης, τα οποία ανήκουν σε Τούρκο. Μου επιτρέπετε, η κυρία Πελέκη, ο Λάμπλου Κιτσαράσουμε. Να διευκρινίσω κάτι. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που αφορά μόνο τη Δυτική Θράκη. Με ποιον μιλάω? Είμαι ο Λάμπλου Κιτσαράς, κυρία Πελέκη. Καλησπέρα. Απλώς σε αυτό που λέτε πάνω, να πω ότι, ναι, το ζήτημα των βακουφίων αφορά ειδικά τη Δυτική Θράκη. Και, για βέβαια, τη Δυτική Θράκη έτσι, μιλάω έτσι, και εγώ. Έτσι, για να μην νομίσει κάποιος ότι αναφερόμαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, ειδικά στη Δυτική Θράκη, που είναι μια περιοχή που δεν έπιπται στην υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, προέβλεψε η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη της Άγκυρας και νόμος ελληνικός του κράτους αργότερα και αντίστοιχος τουρκικός νόμος βεβαίως για τα ελληνικά θρησκευτικά ιδρύματα, ότι αυτά θα παραμείνουν στις μειονότητες του ενός και του άλλου κράτους. Λοιπόν, επομένως, εμείς στην ουσία έχουμε μία πλήρη παραδοχή σε όλες τις φάσεις, τις τελευταίες τουλάχιστον, ότι η Λίμνη ανήκει στη Μονή, έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο στη Μονή και καλούμαστε εμείς, εγώ τουλάχιστον ως συμβολιογράφος, να συντάξω ένα συμβόλαιο που η μόνη μου υποχρέωση είναι να γράψω τι λένε οι συμβαλόμενοι, σωστά? Όχι, δηλαδή, αν οι συμβαλόμενοι λένε ψέματα. Πρέπει να πούμε και κάτι πιο σοβαρό, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση των Χρυσόβουλων και των Βακουφίων σημαίνει αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, που μπορεί να σημαίνει αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας επί των εδαφών μας. Ορισμένοι ανεγκέφαλοι αυτό δεν το γνωρίζουν. Και, όχι, έχει σημασία ότι υπάρχουν πολιτικοί άνδρες που συμπεριφέρονται κατά τρόπον απαράδεκτο, όσα να μην γνωρίζουν τι σημαίνει μια τέτοια συμπεριφορά.
σε τι κινδύνους μπαίνουμε εάν αρχίσουμε και αμφισβητούμε αυτά τα οποία δεχόμασταν πάντα. Άσχετα όμως από αυτό, εγώ λέω το εξής. Ερχόμαστε εμείς... Και όλα αυτά, εδώ υπάρχουν... μου επιτρέπετε κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Απελέκη. Σας ακούω. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος, γιατί ίσως δεν βλέπετε. Καταρχήν το θέμα της λίμνης, ότι ανήκε στη Μονή, είχε λυθεί το 2002... Είχε λυθεί το 2002 και το 2003, επί Πασόκ δηλαδή. Μα έχει λυθεί από το 24. Ναι, έχουμε... όχι, όχι, αφήστε το 24, αφήστε. Είχε λυθεί λοιπόν το 2002 και το 2003 και μάλιστα είχε επιληφθεί η ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ξεκάθαρα είπε ότι όλα οι παρόχθιες περιοχές και η λίμνη ανήκουν στη Μονή. Άνω τελεία, δείτε το ρεπορτάζ και σας παρακαλώ, είναι ξεκάθαρα. Απλά ήρθε ο κύριος Μπέζας μετά και τα έκανε μαντάρα. Ένα λεπτό, κύριε Απελέ, κύριε Διαλυνά. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε. Το σκάνδαλο ότι ούκα έστειν σκάνδαλο σε ό,τι αφορά την κυριότητα της λίμνης Βιστονίδα και των παραλίμνιων και παρόχθειων εκτάσεων αυτής που έφερε στο φως η εκπομπή Ζούγκλε την περασμένη Πέμπτη, στάθηκε αφορμή για πολλές αντιδράσεις αλλά και έρευνες. Κατά τα έτη 2002 και 2003, με την υπαριθμόν 46 κάθετος του 2002 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, προβλέπεται να περιέλθει στην απόλυτη κυριότητα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου η λίμνη Βιστονίδα. Επιπροσθέτως, με την υπαριθμόν 17 κάθετος του 2002 γνωμοδότηση, αναγνωρίζεται η κυριότητα της Μονής επί των παραλίμνιων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 25.000 στρεμάτων και των δύο νησίδων Αγίου Νικολάου και Παναγίας Παντάνασσας της λίμνης Βιστονίδα. Τέλος, με την υπαριθμόν 26 κάθετος 1998 γνωμοδότηση και η νησίδα Ανταμπουρού δύναται να περάσει στην αποκλειστική κυριότητα της Μονής. Οι τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις έτυχαν αποδοχής από τους εκάστοτε υφυπουργούς οικονομικών με αντίστοιχες αποφάσεις. Η παράδοση της κυριότητας των επίμαχων εκτάσεων έλαβε χώρα με δύο πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, με ημερομηνία αφενός 11 Δεκεμβρίου 2002, αφετέρου 25 Ιουνίου του 2003, τα οποία και εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου 1539 κάθετος 1938 σε εκτέλεση των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κομβικό νόμο 1539 του 1938, άρθρο 12, περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, εάν το Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων γνωμοδοτήσει υπέρ της αποδόσης του ετούμενου ακινήτου ως ανήκοντος στον υποβάλλοντα την αίτηση, εγκρίνει δε την απόδοση εν όλο ή εν μέρη ο Υπουργός των Οικονομικών, ενεργείται δια πρωτοκόλλου παραδόσεως υπό του οικονομικού εφόρου ή άλλου δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου υπό του Υπουργείου των Οικονομικών, εντός ενός μηνός από τις εγκρίσεις η διαδικασία μεταβίβασης του δημοσίου προς τρίτους. Με αυτά τα πρωτόκολλα οριστικοποιήθηκε η μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου όλων των διεκδικούμενων εκτάσεων. Τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής υπεγράφησαν παρουσία εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου, ενώ έγιναν και οι σχετικές σημειώσεις στα αρμόδια υποθηκοφυλακία Ξάνθης και Ροδόπης, ενέργειες που καθιστούν τις διαδικασίες της μεταβίβασης οριστικές και αμετάκλητες. Το 2006, με δελτίο τύπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί Υπουργείας Ευάγγελου Μπασιάκου και Υφυπουργείας Αλέξανδρου Κοντού, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής των 25.000 στρεμάτων μεταξύ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί ανταλλαγές. Κάτι που σημαίνει ότι δεν γίνεται τίποτε στα κρυφά. Όλα γίνονται χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ανακοινώνονται. Και δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητήσει τη διαδικασία των ανταλλαγών. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής συγκαλείται σύσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στην Ξάνθη, όπου ανακοινώνω ότι ολοκληρώθηκαν οι ανταλλαγές και όπου υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση από όλους τους παριστάμενους. Δύο χρόνια μετά το δελτίο τύπου και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2008, δύο μήνες αφού είχε ξεσπάσει ήδη το σκάνδαλο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, σε μια κίνηση που εγείρει προβληματισμό και γεννά ερωτηματικά, ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών και νυν Υγείας Αντώνης Μπέζας, με την υπαριθμόν πρωτοκόλλου Υπουργική Απόφαση 109-83-15 κάθετος 64-43 κάθετος Α-0010, ανακαλεί τις εγκριτικές αποφάσεις που αναγνώριζαν τα δικαιώματα κυριότητας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στις επίμαχες εκτάσεις, καθώς και τα δύο πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής. Πλέον δημιουργήθηκε όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα. Από εκεί και πέρα πλέον δεν μπορούσε, πιστεύω, κανείς να λειτουργήσει με νυφαλιότητα και δεν νομίζω ότι ο κύριος Μπέζας είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει αποφάσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους.
Όμως, θέλω να καταλάβετε το κλίμα που είχε δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο. Όταν επί 8 μήνες έπαιζε το θέμα αυτό στην επικαιρότητα. Δηλαδή ήταν μια κίνηση πανικού. Αναμφίβολα και ήταν μια κίνηση πανικού. Εγώ θέλω να σας πω ότι από το 5, το 6 που γίνανε οι ανταλλαγές, για 1,5-2 χρόνια δεν είχαμε σχεδόν καμία όχληση από κανέναν. Μία ερώτηση στη Βουλή έγινε, στην οποία απήντησε ο κύριος Δούκας, και τίποτε περισσότερο. Λοιπόν, για να καταλάβετε ποιες είναι οι ευθύνες της άλλης πλευράς τώρα. Διότι ερωτοτροπούσαν όλοι με τον κλήρο για έναν και μοναδικό λόγο. Εμφανιζόμενοι ως, ξέρετε, ευσεβείς χριστιανοί ενώπιον του Εφραίμ, προσπαθούσαν όλοι να αποσπάσουν τις ψήφους των χριστιανών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το λούστρο. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα τους. Ακούστε, η κτηματική υπηρεσία με απόφασή της το 16651, 26 εβδόμου του 6, παραδίδει τη βιστονίδα στο μοναστήρι. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, στις 29, τρεις μέρες μετά, επισκέπτεται επισήμως το βατοπέδι. Και εμείς αγαπήσαμε έτσι, κύρια, αλλά δεν κάναμε έτσι. Και εμείς αγαπήσαμε και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Αφού λοιπόν τους δίνει επισήμως αυτό που είχαν, δηλαδή επικυρώνει την κυριότητα που είχαν οι άνθρωποι, δεν την θέλανε να τους την επικυρώσει. Αυτό είναι το μυστικό. Αλλά αυτό. Τους το επικύρωσε, λέει. Το επίσημο πρόγραμμα, ακούστε εδώ, από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι. Ο κύριος Καραμανλής θα παραμείνει ιδιωτικός έως και αύριο στο βατοπέδι, από όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταβεί για προσκύνημα στο κελί του εκλειπώντος μοναχού Παϊσίου, μια ξεχωριστής αγιορείτικης φυσιογνωμίας. Ρε δεν τρεπόμαστε. Ρε δεν τρεπόμαστε. Τρεις μέρες μετά. Τους έδωσες αυτό που είχαν τους ανθρώπους και πήγες εκεί πέρα, όπου τον υπεδέχτησαν, λέει, τηρήθηκε όλο το πρωτόκολλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παράσταση, επειδή έχω πάει. Τι να κάνουν και εκείνοι, παίζαν το θέατρο, σου λέει, άσε τώρα να μπλέξουμε, πρωθυπουργός είναι, με τον Ρουσόπουλο και τους υπόλοιπους, και τον Αγγέλου, μην πω τη λέξη τώρα, οι θεοσεβούμενοι, το βούτυξαν και οι άλλοι. Οι δικοί μας εκεί, οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί, σου λέει ευκαιρία τώρα να κλονίσουμε συνθέμελα το μαγαζί και δημιούργησαν αυτή την απάτη. Το 3 τους δίνανε το βατοπέδι επισήμως ως κράτος και το 9 ανέκυπτε το θέμα του σκανδάλου, του μεγάλου σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου που εδόθη στη Μονή. Αυτό που τους ανήκε και το είχαν δώσει επισήμως και οι ίδιοι. Παπαναστασίου, Βενιζέλος, Μητσοτάκης το 51, μετά άλλες τόσες αποφάσεις και το 2003. Κυρία Πελέκη, συνεχίστε. Επί της ουσίας, λοιπόν, καταλήγουμε ότι όλοι συμφωνούμε ότι η κυριότητα της λίμνης ανήκει στη Μονή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και είναι επικίνδυνο να θέτουμε αμφιβολίες. Υπάρχει μία μειοψηφία, όπως είναι η ομάδα του κυρίου Σταθόπουλου, του καθηγητού, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία λέει ότι η λίμνη ανήκει στη Μονή. Ερχόμαστε, λοιπόν. Και έχει σημασία το ποιοι είναι κατηγορούμενοι, διότι είναι το νομικό συμβούλιο του κράτους, όπως σας είπα και την περασμένη φορά, οι οποίοι και σήμερα θα γνωμοδοτήσουν για το ορθό ή όχι μιας αποφάσεως που θα πάρει κάποιος υπουργός. Και έρχομαι εγώ ως συμβολεογράφος, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η νομολογία λέει ότι αν ο συμβολεογράφος δηλώσει ψευδή γεγονότα, σημαίνει ότι τον έχουν εξαπατήσει. Δηλαδή εγώ τι σας λέω, ότι αν μου έχουν δηλώσει ψέματα ότι η λίμνη ανήκει στη Μονή, θα πρέπει να τους μηνύσω για απάτη δική μου. Όχι ότι εγώ εξαπάτησα το κράτος. Ποια είμαι εγώ να καταλύσω τους νόμους, να καταλύσω τα νομικά συμβούλια του κράτους, να καταλύσω τα πάντα, ποια είμαι τέλος πάντων. Ήσασταν σύζυγος ενός πανίσχυρου πολιτικού τότε και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Πώς πια ήσασταν εσείς? Επειδή μου πετάξατε μια σπόντα πριν για τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός από τότε που είχε το θάρρος να δείξει από πού ερχόντουσαν οι υποκλοπές, δεν ξαναείδε θετικό δημοσίευμα ποτέ. Και ό,τι έπαθε, το έπαθε από τότε.
Αυτό η ρίστο είναι παρόδο, αλλά, ναι, αλλά μου ρίξατε τις κόντες αφού... και δεν μπορώ να μην ακούστε, απαντήσω. Είναι λεπτή η θέση μου, διότι είναι ο σύζυγός σας. Έχετε δίκιο, Ιδάλλος... αλλά και εγώ δεν μπορώ να μην το πω. Σωστά, να το πω. Θα σας τάψελνα κι εγώ όμως. Ωραία, αν ήταν τόσο μάγκας ο σύζυγός σας, ας έβγαινε να πει ότι οι υποκλοπές έφτασαν στη μάντρα της Αμερικανικής Πρεσβείας να του βγάλουμε όλοι μαζί το καπέλο. Αλλά πήγαινε μέχρι την πλατεία πριν την πρεσβεία. Δεν μας πήγε στην πρεσβεία. Έρχεται και την πλατεία, έχετε άδικο. Έρχεται και την πλατεία. Να μπούμε στο θέμα του σκανδάλου. Να μας πει η κυρία Πελέκη πώς μπερδεύτηκε με την υπόθεση αυτή. Δηλαδή, ποιοι την καλέσατε την κυρία Πελέκη για να είναι συμβολιογράφος να υπογράψει τα συμβόλαια αυτά. Πώς εμπλέκτηκε, δεν πήγε κάποιος άλλος συμβολιογράφος. Γεμάτη Αθήνα από συμβολιογράφος. Και ο πατέρας σας, θυμάμαι πολύ καλά, απειλούσε θεούς και δαίμονες, μην πειράξετε τον κύριο Βουλγαράκη. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση, κυρία. Αν υπερασπιζόταν την νομιμότητα των ανταλλαγών από τότε. Πώς μπερδευτήκατε εσείς και ο πατέρας σας, ερώτηση δημοσιογραφική, δεν έχει καμία ειλικρινά καμία εμπάθεια και καμία προκατάληψη για όνομα του Αγίου Παναγίας. Γνωριζόμαστε πολύ καλά ο Γιάννης ο Κανελάκης, ξέρετε και γνωριζόμαστε. Ποια ήταν αυτή, πώς μπερδευτήκατε εσείς ως συμβολιογράφος, ποιοι σας κάλεσαν. Και πόσα χρήματα εισπράξατε κι εσείς και ο πατέρας σας από τις συμβολογραφικές αυτές πράξεις. Θα με ακούσατε τώρα να απαντήσω. Τέλειωσα το ερώτημα, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν εισπράξα ούτε μία δραχμή. Ίσα ίσα έχω βάλει από τη τσέπη μου. Γιατί όλα αυτά τα αντίγραφα με τα οποία γίνονται οι δίκες. Τώρα, συγγνώμη, ένα συμβολογράφος είναι δυνατόν να κάνει συμβολογράφος που δεν θα πληρώνεται. Θα τελειώσω. Έχουν βγει από το γραφείο με δικά μου έξοδα. Πρώτο. Μα το πιστεύετε αυτό εσείς με δικά έξοδα ενός συμβολογράφου γίνονται πράξεις, κυρία Τριάντα Φιλόπουλε. Για όνομα του κυρία Παναγία. Αν έκανε φιλανθρωπική πράξη, κυρία Πελέκη, εντάξει. Κύριε Κανελάκη, μισό λεπτό να με ακούσετε και δεν σας λύσω κάθε απορία. Συνεχίζετε. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 113 του συμβολογραφικού κώδικα, σε όλα τα κρατικά συμβόλαια, οι συμβολιογράφοι δεν δικαιούνται δικαιώματα. Τα αποδίδουν μόλις τα παίρνουν. Εγώ έχω βεβαίωση από το Συμβολιογραφικό Σύλλογο ότι όχι μόνο τα απέδωσα εμπρόθεσμα, αλλά πάρα πολλοί συμβολιογράφοι ζούσαν με το μέρισμα που παίρναν από τα κρατικά αυτά συμβόλαια. Εκτός αυτού, θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου, τον τέος, τον νυν και τον επόμενο, πόσοι συμβολιογράφοι δέχονται να κάνουν κρατικά συμβόλαια. Σχεδόν κανένας, γιατί δουλεύουν τζάμπα. Ρωτήστε το αυτό και μετά έλεγα να μου πείτε αν πήρα εγώ λεφτά. Ούτε μία δραχμή. Ωραία, εσείς δεν εισπράξατε. Ο πατέρας μου δεν πήρε ούτε μία δραχμή όπως δεν έχει πάρει ποτέ από την εκκλησία γιατί είναι δικό του θέμα το γιατί δεν παίρνει λεφτά στην εκκλησία. Έτσι, πράγμα το οποίο ελεγχθήκαμε όλοι μας οι λογαριασμοί, ανοιχθήκανε όλοι μας οι λογαριασμοί, όλης της οικογένειας. Δεν βρέθηκε τίποτα εδώ και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο Ελλάδα. Τώρα, άμα φτάσουμε στο πόθεν έσχεστη και ανοίξουν λογαριασμοί, νομίζω ότι δεν θα μας συμφέρει κανένα εδώ μέσα. Κύριε Κανελάκη, εμείς ελεγχθήκαμε ειδικά επειδή ακριβώς... Διότι η περιουσία της οικογένειας Βουλγαράκη είναι τεράστια, κυρία Κατερίνα Βουλγαράκη. Είναι τεράστια η περιουσία με ακίνητα, με εξοχικά, με βίλες. Πώς αποκτήθηκαν αυτά. Και κάθε Βουλγαράκη και κάθε άλλο σταματώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε Πελέκη, τίποτα. Με συγχωρείτε. Πώς αποκτήθηκα. Ακούστε κάτι. Έτσι, θεωρώ, αλλά μην με προκαλείτε, διότι ό,τι έχω αποκτήσει είναι δηλωμένο και ελεγμένο. Ένα λεπτό. Ελεγμένο το πώς και γιατί. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Και κλειδά τα νησιά και βίλες και πηδάει ο κόσμος, κύριε Τσιτρέτα Φιλοπέλε. Αυτό λέω. Αυτό το παίρνει από εκεί. Ένα λεπτό, ρε Γιάννη. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Όχι, όχι αυτό το σοου εδώ. Δεν είναι σοου. Όχι, όχι, λάθος. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι σοου καθόλου. Πώς κάτι. Κάθε μέρα δεν γίνονται αποκαλύψεις. Πόσοι γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί. Όχι, έχουν εισπράξει φοβερές και δεν την έρθει τίποτα. Κύριε Κανελάκη, όταν θα ακούσετε για μας κάτι, τότε να μιλάτε για μας. Ακούτε, σας λέω. Όταν θα ακούσετε κάτι που θα αφορά την οικογένεια Βουλγαράκη Πελέκη και θα είναι τεκμηριωμένο, τότε να μιλάτε. Διότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει πόρισμα 300 σελίδων για το πόθεν έσχες μας από το 1990. Δεν βρέθηκε τίποτα. Αποδείχθηκε ότι δεν είχαμε offshore. Και παρόλα αυτά, κανένας από όλους εσάς δεν βγήκε να πει τι έχει γίνει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να κατηγορείτε. Κύριε Πελέκη, ακούστε κάτι. Αν είναι πάρα πολύ εύκολο να κατηγορείτε. Αν είναι να ψάξω τον πατέρα σας, είναι άλλη ιστορία. Εγώ λοιπόν ερωτώ εσάς και πώς ενεπλάγεται σε αυτή την υπόθεση. Ο Κανελάκης σωστά ρωτάει πώς ενεπλάγεται και τι βγάλατε από αυτά. Το απαντήσατε. Δεν θέλω να πάω πίσω λοιπόν. Για τα πλούτη του Βουλγαράκη, της Πελέκη και του Πεθερούτου. Ένα λεπτό. Μα δεν είναι αυτό το θέμα μου τώρα. Δεν αφορούν κανέναν
έγιναν εφόσον δικαιολογούνται από 50 απόλυτα. Χρόνια πίσω όχι, στη ζωή του Πελέ. Στη σημερινή κατάσταση. Πώς φτάσαμε εδώ, Μάκη μου. Αυτό είναι ένα λόγο γιατί έφτασε αυτό ο τόπο εδώ. Αυτό δεν είπα γιατί φτάσαμε. Κύριε Πελέκη, πείτε μου κάτι. Πόση πολιτική πρέπει να είναι, Μάκη μου, στα εμβόλια σήμερα. Περίμενε να καταλάβετε πώ είναι πλάκιν εγώ. Κύριε Πελέκη, πείτε μου κάτι. Επειδή υπήρξε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αξιολόγησε αυτή τη λίμνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Την αξιολόγησε όπως έμαθα γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, δεν όχι. Είναι έτσι. Εγώ ξέρω, χωρίς να έχω όμως στα χέρια μου αυτή την έρευνα, ότι είχε εκτιμηθεί μαζί με τις παραλίμνες εκτάσεις από κάποιους ξένους οίκους. Ναι. Πόσο? Μετά, σε τι ποσόν? Αν δεν κάνω λάθος, κάπου στα 100 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Παραπάνω. Τόσο. Μετά όμως προσέφηγαν στους δικούς μας εκτιμητές, έτσι δεν είναι? Διότι για να γίνουν οι ανταλλαγές, αυτή ήταν μια προσωπική εκτίμηση που είχαν κάνει εκείνοι για να ξέρουν πόσο στοιχίζει. Ναι. Όμως όταν κάνεις κάτι στην Ελλάδα, ακολουθείς τους νόμους και τους κανόνες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι ορίζουν τις αξίες είναι το Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών. Το Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών λοιπόν όρισε μία αξία για τη λίμνη και όχι για το νερό όπως λένε πολλοί, αλλά για την παραγωγή των ψαριών που έχει η λίμνη αυτή, στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο? 46 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σας άκουσα. Λέω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, βλέπω μεταξύ των εκτιμητών και των δεύτερων εκτιμητών βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Εσείς πώς την εξηγείτε? Να σας πω πώς το εξηγώ. Ναι. Είναι ίσως στο εξωτερικό είναι πιο σύνηθες να είναι ιδιωτικές τέτοιου είδους εκτάσεις και οι άνθρωποι δεν είναι τόσο μαγκωμένοι στο να εκτιμήσουν κάτι σε μια πραγματική αξία. Μα τι λέτε τώρα? Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει εσάς να σας κάνει εντύπωση είναι ότι από τους ορκωτούς εκτιμητές κανένας δεν είναι κατηγορούμενος, που σημαίνει. Παρόλο που δεν είναι δικό μου θέμα το να κρίνω αν είναι σωστές ή όχι οι τιμές, γιατί εγώ δεν έχω δικαίωμα να τις ελέγξω, όπως δεν έχω δικαίωμα να κάνω έλεγχο τίτλων. Εγώ είμαι ένας απλός συμβολιογράφος. Μια ερώτηση. Έτσι. Τώρα, λοιπόν, μισό λεπτάκι μόνο. Το γεγονός ότι όλοι οι ορκωτοί εκτιμητές εξαιρούνται από το κατηγορητήριο σημαίνει ότι οι άνθρωποι τελικά κάναν σωστά τη δουλειά τους. Κυρία Πελέκη, ακούστε κάτι. Πόσο τελικά, αυτή ήταν η εκτίμηση, 48 εκατομμύρια από τους Έλληνες, έτσι, 46. Αυτά τα οποία θα έπαιρναν με την ανταλλαγή οι βατοπεδινοί, τι αξία είχαν τελικά? 46. Όταν 46. Γίνεται ανταλλαγή γίνεται σε ίση αξία. Πήρανε ίσης αξίας? Περίπου, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή, ναι, περίπου. Δώσανε και πήρανε τα ίδια πράγματα. Περίπου τα ίδια πράγματα, στα 46 δηλαδή. Αυτό σημαίνει ανταλλαγή. Όχι, ναι. Όχι στα 100. Όχι βέβαια, στα 46. Αλλά δεν πήραν ούτε τα 46, γιατί δεν ολοκληρώθηκε. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Και μάλιστα δέχτηκαν να επιστρέψουν πίσω τα Ολυμπιακά ακίνητα και αυτά για να μην... Δέχτηκαν. Τι προτείνανε? Θα σας πω τι προτείνανε και ετοιμάστηκε και ένα ειδικό πληρεξούσιο έτσι προς το δημόσιο, έτσι ώστε να επιστρέψει όλη η κατάσταση εκεί που ήταν πριν. Πού δηλαδή, στην επιστραφή? Στην πρώτερη κατάσταση και να κρυθεί το ιδιοκτησιακό από τα πολιτικά δικαστήρια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, να επιστρέψει η λίμνη στο μοναστήρι? Να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση. Η λίμνη όπως ήταν στο μοναστήρι και τα κίνητα όπως ήταν στο δημόσιο. Με ζητούμενο από το δημόσιο στη συνέχεια να διεκδικήσει όχι τη λίμνη στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν είναι ποινικό το θέμα εδώ πέρα. Είναι αστικό το θέμα. Να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κιτσαράς. Κύριε Κιτσαρά. Για να μην μείνει αμφιβολία, η πρόταση και μάλιστα όπως λέει σωστά η κυρία Πελέκη, δόθηκε και πληροξούσε προς την ΚΕΔ μόνη της να τα κάνει εφ' εξής. Ήταν να επιστραφούν τα ακίνητα που πήρε η Μονή από τις ανταλλαγές, ναι. Ακόμα και αυτά που είχαν πουληθεί σε τρίτους όπως τη Νόλιντεν. Και αυτό συμφωνούσε η Νόλιντεν να το γυρίσει στο δημόσιο και να πάρει βεβαίως το τίμημα που κατέβαλε στη Μονή. Και όχι να αναγνωρίσει το δημόσιο την κυριότητα στη λίμνη, αλλά η λίμνη να αφαιθεί ως προς το ιδιοκτησιακό, να λυθεί στα δικαστήρια. Γι' αυτό λέω ότι πιο τίμια πρόταση από αυτή υπήρχε, κύριε, δημιουργείται ένα θόρυβο. Κύριε, λέω, έλεγε η Μονή, δημιουργείται κάποιος θόρυβος. Λοιπόν, πάρτε τα ακίνητα των ανταλλαγών πίσω και αφήστε τη λίμνη στα δικαστήρια. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει κάτι τιμιότερο από αυτό. Ο κύριος Παπακοσταντίνου το ανακάλεσε. Κύριε Λούλε. Εγώ πιστεύω πραγματικά πιο δίκαια πρόταση από αυτή δεν υπήρχε. Και έμεινα εμβρόντιτος όταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, το απέρριψε. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το απέρριψε? Για να κρατήσει το ακριβώς. Για να παρατάξει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό.
Αυτό... Γιάννη τώρα περίμενε, θα δεις. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Παπαδημητρίου, η δική σας γνώμη ποια είναι? Τι πιστεύετε ότι συνέβη? Θυμάστε, κύριε Τριδαφυλόπουλο, ότι είχαμε κάνει μια παρόμοια συζήτηση προπενταετίας στον ίδιο χώρο, στην ίδια εκπομπή, όχι στον ίδιο ακριβώς ναι. χώρο. Εγώ ήθελα βεβαίως κάποια στιγμή να σας μιλήσω για το ιδιοκτησιακό, αλλά πολύ σωστά τοποθετήσατε το θέμα ότι το σκάνδαλο σε αυτήν την υπόθεση ήταν το ότι έγινε σκάνδαλο μια υπόθεση που δεν ήταν σκάνδαλο. Δεν ήταν. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Και ότι ήταν καθαρά πολιτικό παιχνίδι, στο οποίο όμως μπήκαν και άλλα συμφέροντα, μικρότερα, και συμπορεύτηκαν. Έχοντας λοιπόν ως κοινό στόχο τον γέροντα Εφραίμ, βάλανε όλοι. Οι πολιτικοί από πλευράς Πασόκου και να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, συμφέροντα κατοίκων, συμφέροντα φθόνος ανθρώπινος. Ενδονεοδημοκρατικά συμφέροντα. Ενδονεοδημοκρατικά συμφέροντα, σωστά. Επίσης, και ανθρώπων, ξέρετε, που είχαν ένα φθόνο, πρέπει να το πούμε αυτό, συνέβαινε. Έβλεπαν μία μονή η οποία ξεκίνησε από το τίποτε και έφτασε σήμερα να έχει 130 μοναχούς, όλοι μορφωμέλη, όλοι ΑΕΗ, με διδακτορικά και με χίλια δυο. Μα με συγχωρείτε. Υπήρχε φθόνος. Εγώ τρελαίνομαι. Είναι δυνατόν οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους και οι πελέκοι να δικαστούν τώρα για το εάν εξαπάτησαν το κράτος ανταλλάσσοντας δημόσια γη που δεν ανήκε στη μονή Βατοπεδίου? Μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δεν είναι παλαβό. Δεν είναι παλαβό. Δηλαδή εγώ αν ήμουν σαν την πελέκη θα είχα ανέβει στα κεραμίδια. Αυτό είναι αντικείμενο ψυχιάτρου, όχι δικό μου. Ευθέως αλλά δεν ξέρετε ποιος ανακάλεσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι θέμα ψυχιάτρου. Θα σας πω εγώ ποιος το ανακάλεσε. Πριν πείτε. Όχι το Πασόκ πάντως. Κύριε Τριανταφυλλόπουλο, μπορώ να σας πω κάτι για να καταλάβετε για τα παιχνίδια που λέτε σε αυτή την υπόθεση. Ναι, κύριε Απελέκη. Να ολοκληρώσει μόνο ο καθηγητής. Να πω κάτι έτσι για μια συνολική εικόνα. Η Μονή έχει αυτή την ιδιοκτησία χίλια περίπου χρόνια. Δεν λέμε 10, 20, 30, χίλια. Η πρώτη γνωστή μνήμα είναι ένα χρυσόβλο του Νικηφόρου Γάμα, του τρίτου του Βοτανιάτη, του 1080. Δηλαδή η πρώτη γνωστή μνήμα που σώζεται. Από την εποχή του τράγου δηλαδή, που είχε το κοιτάπι της στο... περίπου. Εκεί πάμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ πριν από τον Νικηφόρο Βοτανιάτη, γιατί εκείνος φοροαπαλλαγή δίδει, άρα σημαίνει σε εκείνο που ήδη είχε παρακολουθεί στη Μονή. Αλλά η πιο γνωστή μνήμα, η πιο παλιά είναι 1080. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα για ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς χιλίων, το οποίο το σεβάστηκαν και οι Οθωμανοί κατακτητές. Και έχουμε ένα σωρό μεταγενέστερα έγγραφα, σώζονται σήμερα 5 βυζαντινά ελληνικά, 2 σερβικά και ένα σωρό πατριαρχικά. Ένα μάλιστα αυτό του 1791 του Νεοφύτους ήταν πολύ σημαντικό, γιατί καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια την ιδιοκτησία της λίμνης, αλλά το κυριότερο δεν είναι η λεπτομέρεια, είναι ότι αυτό το εκδόθηκε μετά από ένα αίτημα ενός Τούρκου αξιωματούχου, του Χουσέιν, Ναύαρχος ήταν, από τους ισχυρούς παράγοντες, ο οποίος ενδιαφερόταν για... Χουσέιν Πασάτζε Τζαερλίν. Ακριβώς αυτός. Ενδιαφερόταν... Μπουγιουρτή, έστειλε Μπουγιουρτή. Αυτός λοιπόν ενδιαφερόταν να πάρει... είναι από εκεί. Να πάρει... Μπράβο. Να πάρει τη λίμνη. Και ήθελε να ρωτήσει το Πατριαρχείο, το οποίο πλέον, όπως ξέρετε, μετά την άλωση, είναι πλέον η αρχή του τόπου μας, των Ελλήνων, του μηγέτου ελληνικού, αν είναι, ανήκει σε κάποιον μοναστήρι, ξέρω εγώ, στην εκκλησία που ανήκει ή στο δημόσιο. Ώστε αν ανήκει στο δημόσιο, το τουρκικό δημόσιο, να την πάρει ο άνθρωπος ευκόλως, γιατί ήταν αυτός που ήταν, έτσι. Και το Πατριαρχείο, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσε να απαντήσει επιπόλαια, διότι είχε απέναντι Τούρκο αξιωματούχο και δεν έχει παιχνίδια. Αν δηλαδή έλεγε ότι είναι της Μονής, όπως και το είπε και το έγραψε, και δεν ήταν, θα τους περίμενε η τύχη του Γρηγορίου του Πέμπτου. Επίσης να επισημάνω ότι ο Πατριάρχης ο Νεόφυτος ήταν Μητροπολίτης πριν γίνει Πατριάρχης Μαρονίας της περιοχής και μετέχει σε αυτή τη σύνοδο και ο Μητροπολίτης Ξάνης, δηλαδή οι δύο ειδικοί της περιοχής. Συνέπεσε, αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο. Εγώ πιστεύω να μην καταλαβαίνουμε σε αυτό το εγώ εδώ δεν υπάρχει. Ούτε εγώ. Θα σας πω εγώ αμέσως. Διάλειμμα, πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα και να επιστρέψω. Εδώ έγινε αποκάλυψη τώρα.
αυτά που λέτε στο διάλειμμα, επειδή τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά στο διαδίκτυο, το παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Δεν κρύβουμε τίποτα και εμείς. Όχι, αυτό λέω. Στον αέρα. Όχι, επειδή το λέω κάθε φορά για να μην να το ξέρουν οι προσκεκλημένοι. Στην τηλεόραση ή διαφήμιση, στο διαδίκτυο όμως, τα ωραιότερα λέγονται στα διαλύματα. Ακούστε κάτι. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Πελέκη να κλείσει για να πάμε μετά στο ρεπορτάζ. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Διαλυνάς. Για να δείτε τι παιχνίδια τώρα έπαιζε η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιατί έχουμε και την άλλη πλευρά. Αλλά είχαμε εμείς την ερώτηση που θα έκανα στον κύριο Παπαδημητρίου, κύριε συνάδελφε. Βεβαίως. Αν έχετε καλοσύνη να μας πείτε ποιοι στόχευσαν τον. Γιάννη, μισό. Να κλείσει η κυρία Πελέκη και αμέσως μετά. Να κλείσει η κυρία Πελέκη, τι να κάνω. Λοιπόν, για να καταλάβετε το μένος των ανθρώπων που ήθελαν να καταστήσουν αυτή την υπόθεση σκάνδαλο, πρέπει να σας πω ότι εγώ πέρασα 3-4 πειθαρχικά, έχω φτάσει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, το οποίο αφορά την ανταλλαγή στην Ουρανούπολη. Μέχρι και ο Άριος Πάγος έφτασε να βγάλει μία απόφαση στην οποία λέει ότι 250.000 στρέμματα από τη διόρυγα του Ξέρξη και κάτω είναι εκτός συναλλαγής ως αρχαιολογικός χώρος, που σημαίνει ότι τρεις κομοπόλεις, μεγάλα ξενοδοχεία, βίλες επωνύμων και μη ανωνύμων έχουν καταστεί ως αντικείμενα που έχουν χτιστεί σε περιοχή, κτίσματα που έχουν χτιστεί σε περιοχή εκτός συναλλαγής, όπου εγώ ενημερώνω ότι από εδώ και πέρα, επειδή κανένας δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό, λες έπρεπε να στείλουν, εφόσον έβγαλε έτσι μια τέτοια απόφαση ο Άρης Πάγος, εγώ να δεχθώ ότι η δικαιοσύνη έπραξε σωστά, να στείλουν μια απόφαση που να πει απαγορεύονται τα συμβόλαια. Επειδή έχουμε τις εικόνες από την περιοχή, θέλω να πέφτουν πάνω σε αυτά που λέει η κυρία Πελέκη, λοιπόν, για να δείτε ότι για την περιοχή που λέει η Πελέκη τώρα, στην περιοχή αυτή, δείτε τι όργιο υπάρχει οικοδομής επάνω, δεν θα πιστεύετε στα αυτιά. Κι όμως έφτασε ο Άριος Πάγος να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν είναι όργιο οικοδομής. Σωστά κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Απλώς το θέμα ήταν πώς θα κατηγορηθώ εγώ. Αυτό λέω. Καταλάβατε. Λέω, εγώ λοιπόν σε 10 μέρες που θα είμαι πίσω, γιατί πρέπει να ταξιδέψω, θα αρχίσω να κάνω μηνύσεις στους εισαγγελείς που ελέγχουν τους συμβολεογράφους, στους συμβολεογράφους, στους υποθηκοφύλακες, στην πολεοδομία που εκδίδει άδειες. Δεν μπορεί ο νόμος να ισχύει για όλους πλην της Πελέκη. Δείτε, διότι γίνεται. Εγώ το μόνο που έχω κάνει σε αυτή την υπόθεση. Όχι, είναι ένα λεπτό. Τη κύριε Πελέκη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αλλά αυτά που δείχνουμε τώρα υποτίθεται ότι ο Άριος Πάγος, το επιχείρημά είναι του ήταν. Συναλλαγής. Είναι εκτός συναλλαγής σε αυτή την περιοχή. Αν δείτε κάτι σειρματοπλέγματα, εστάπτονται του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Εδώ, πωλείται 4,5 στρέμματα. Ο Δε Γερουλάνος έβγαλε το νέο πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Ξενοδοχείο Αλέξανδρος. Ένα λεπτό. Όπου δεν υπάρχει κανένας αρχαιολογικός χώρος πλην των κηρυγμένων μνημείων που υπήρχαν από το 80. Ακούστε, αυτό είναι σχιζοφρένεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πείτε τίποτα άλλο. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εκπλήττομαι που έχουμε φτάσει άνθρωποι που τελικά είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, διότι αυτό είναι ένα θέμα μεταξύ δημοσίου και μονής, δημοσίου και δημοσίου δηλαδή. Ανταλλαγές έχουν γίνει κατά καιρούς ούκο λίγες. Δεν έχω ακούσει για οποιαδήποτε ανταλλαγή να έχει πάει κατηγορούμενη συμβολεογράφος στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν έχω ακούσει κανένα κρατικό συμβόλαιο να γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε στη δική μου την περίπτωση. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή αυτά δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα αποβούνε σε βάρος και της συμβολιογραφίας κατά τη δική μου άποψη και της ισχύς των νόμων, ωραία, θα πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε. Να πάμε στο καλό σας βράδυ. Κύριε Πρεμικύρη, ζητήστε το λόγο. Να είστε καλά. Δεν διακατέχουμε από κανέναν έτσι κανιβαλισμό λόγω των σχέσεών σας των οικογενειακών. Αλλά πρέπει να πάρετε υπόψη σας ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να σκεφτεί, κυρία Πελέκη, ότι εσείς δεν είστε μια οποιαδήποτε συμβολιογράφος. Είστε μια συμβολιογράφος, σύζυγος του κυρίου Βουλγαράκη, έτσι δεν είναι, αναμειγμένη σε ένα σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι μοναχά οικονομικό σκάνδαλο, αναφέρθηκε και από άλλους, είναι και ένα σκάνδαλο πολιτικό. Έχει κλείσει ενός συστήματος, και τελειώνω εδώ, και δεν είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ενός συστήματος δικοματικού σάπιου που πραγματικά προβληματίζει όλο τον ελληνικό λαό. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Να! Πώς φτάσαμε μέχρι κύριε εδώ. Κύριε, μη μου λέτε λοιπόν ότι είσαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ρητορικό το ερώτημα, γιατί έχει κλείσει.
Απλώς η επισήμανσή σας έχει ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Θα ήθελα να ρωτήσω με την κυρία Πελάκη αν αποδέχεται τις κατηγορίες εδώ πέρα που τις έχουν. Μα φυσικά δεν αποδέχεται. Δεν τις αποδέχεται. Αυτό είπε. Είπε δεν αποδέχεται. Τώρα, όχι εννοείται. Αν το είπε. Γιάννη, άκου το παιχνίδι το νεοδημοκρατικό τώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ακούστε. Καταρχήν δεν έχει καμία ανάγκη η Μονή να αποδείξει για Χρυσόβουλα και διάφορα άλλα τα οποία παρηχωρήθησαν από τους τότε, από παλιά, από το 1080, από το 1329. Κοιτάξτε, ακούστε. Εφαρμόστηκε ο νόμος του ελληνικού κράτους, ο 1539 του 38. Δηλαδή το λάθος το οποίο έγινε μέχρι σήμερα είναι ότι κανείς δεν είπε στον κόσμο ότι εμφανίστηκε, χρησιμοποιήθηκε ο νόμος αυτός, ο οποίος λέει τα εξής απλά. Επιλαμβάνεται πρώτα ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο εισηγείται για το αν όλα αυτά, οι λίμνοι, οι παραλίμνιες περιοχές ανήκουν στην Ιερά Μονή ή αν ανήκουν στο δημόσιο. Τα τρία γνωμοδοτικά συμβούλια, λοιπόν, τα οποία έχουμε στα χέρια μας, απεφάνθησαν, αφού έλαβαν υπόψη τα Χρυσόβουλα, το ένα, το άλλο κτλ., ότι ανήκουν στη Μονή. Έρχονται τρεις υφυπουργοί οικονομικών, οι οποίοι επικυρώνουν τα γνωμοδοτικά συμβούλια και δίνουν εντολή στον έφορο Ξάνθης να υπογράψει, να παραδώσει την κυριότητα στη Μονή, πράγμα το οποίο γίνεται με αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής το 2002 και το 2003. Νίκο, ποιος αμφισβητεί τώρα, ποιος έρχεται να αμφισβητήσει. Τώρα, ενώ είναι δεδομένη η κυριότητα, δεδομένη, το 2008, 5 χρόνια μετά, με μία απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομικών του κυρίου Μπέζα, ανακαλούνται όλα αυτά. Όλα ανακαλούνται. Θύμισε, γιατί ο κόσμος δεν θυμάται σε ποιο κόμμα ήταν ο Μπέζας. Ο υφυπουργός ο κύριος Μπέζας ήταν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιο ήταν εκλεκτός. Βουλευτής στην Οικουμενής. Θεσπρωτείας. Ναι, βουλευτής της Θεσπρωτείας και νυν υφυπουργός υγείας. Νυν. Και. Λοιπόν, ο οποίος έρχεται και ανακαλεί τα πάντα. Με μία απόφαση του. Με ποια λογική. Η λογική είναι. Θα το πει εντολής, μάκη μου. Η λογική είναι ότι επειδή είναι κοινόχρηστα, δεν μπορούσαν να μεταβιβαστούν. Δηλαδή κάτι το οποίο οι γνωμοδοτικές επιτροπές το είχαν λήξει, το είχαν τελειώσει. Αυτό. Επομένως, εμφανίζεται το. Είναι αυτός για τον οποίο ο κύριος Κοντός είπε ότι εξέδωσε την απόφαση αυτή επειδή ήταν σε πανικό. Ήταν σε πανικό, είπε ο κύριος Κοντός. Γιατί υπήρχε αυτός ο πανικός, ναι, για θυμίστε. Ναι, ο πανικός. Όχι. Όταν είσαι πολιτικός, ναι, όχι, λέτε, δεν εκδίδεις αποφάσεις σε πανικό. Αν είσαι πανικός, όχι, θα πας στο σπίτι σου. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά η ερώτηση μου ήταν άλλη. Κύριε. Άλλο λέω εγώ. Γιατί είχε γιατί από τον πανικό ο κύριος Εγώ δεν λέω ότι είχε πανικό. Ο κύριος Κοντός το είπε. Ενώ είμαι πως πιεζόταν από διάφορα. Εγώ δεν λέω ότι ήταν σε πανικό. Εσύ που το έχεις μελετήσει το Εγώ λέω ότι δεν ήταν σε πανικό. Γιατί αν φτάσουμε να πούμε ότι οι υφυπουργοί οικονομικών ανακαλούν αποφάσεις σε πανικό, τότε συγχωρέστε με. Χρησιμοποιήσατε το επιχείρημα του συναδέλφου του ότι ήταν σε πανικό. Εγώ το χρησιμοποίησα. Ο οποίος πάνε να το δικαιολογήσει ίσως. Ναι, εγώ το χρησιμοποίησα διότι για να δώσω μία εξήγηση πολύ κομψή για ποιο λόγο εξεδόθη αυτή Εσείς τι η πιστεύετε απόφαση. Κύριε Πρημικύρη ότι έγινε. Είναι θέματα οικονομικών συνδιαλλαγών τέτοιων και συμφερόντων τέτοιων που είναι μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε έτσι απλά σάπιου. Αθεόφοβοι. Που ίσως πάμε σε εκλογές. Αμφισβητώ αυτό που έχεις για να με ψηφίσεις. Καλά, αυτό που βάζεις και έβαλες μάλλον σε μια στιγμή εισηγητικά στην αρχή ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παίζουν και με τους χριστιανούς, τους ορθόδοξους. Τους εμπέζουν κανονικά, δεν παίζουν. Και ότι προσπαθούν να πάρουν ψήφους από όλοι από εκείνη. Όμως η ουσία είναι άλλη.
Υπάρχει πρόβλημα με την εκκλησιαστική περιουσία. Και δεν είναι μόνο το θέμα βατοπέδι. Ωραία. Λοιπόν, και θα πρέπει κάποτε να το αντιμετωπίσουμε. Με σεβασμό στην εκκλησία, λέω εγώ, που δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει, αλλά σεβασμό στην εκκλησία, ναι, και στα περιουσιακά της στοιχεία. Από εκεί και πέρα όμως να δούμε ότι έχουμε μια τεράστια περιουσία, τεράστια περιουσία, στο νομό Ιωαννίνων για παράδειγμα, η Μητρόπολη του νομού Ιωαννίνων, ίσως είναι και η πλουσιότερη Μητρόπολη της Ελλάδας. Να, ξέρετε γιατί? Γιατί χιλιάδες υπηρώτες, με πιάσει το υπηρωτικό μου τώρα, χιλιάδες υπηρώτες, στην ξενιτιά υπέφεραν, είχαν όμως την εντύπωση, το όραμα, τον πατριωτισμό και λένε θα πάω στο χωριό μου και θα αφήσω ένα κληροδότημα και θα μου το διαχειρίζεται ποιος, τουρκοκρατία είχαμε, η εκκλησιά. Και λέει ο Σολωμός στα Ζαγοροχώρια, στον Ελαφότοπο, θα αγοράζεις παπούτσια τσαρούχια. Και λέμε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν τώρα να αγοράζουμε τσαρούχια. Ευτυχώς. Έχουμε όμως μια περιουσία που έχει κάθε χρόνο 70.000 ευρώ, κύριε, το κληροδότημα. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Κύριε Πρημικύρη, να σας πω κάτι και θα συμφωνήσετε, φοβάμαι. Ευτυχώς που τα έχει. Φοβάσαι και τι φοβάσαι? Ναι, με σχημαλόγο. Ευτυχώς που τα έχει η εκκλησία. Γιατί αν τα είχαν τούτοι εδώ, θα τα είχε πάρει τρόικα κι αυτά και θα τους έπαιρνε, μας έπαιρνε ο διάλογος τον πατέρα. Ευτυχώς που τα είχε η εκκλησία και δεν τα είχαν οι πολιτικοί στα χέρια τους. Ξέρετε, υπάρχει. Λυπάμαι που το λέω. Δεν χρειάζεται και πολύ δίκαια και η εκκλησία. Με συγχωρείς τώρα. Καταλάβατε τι είπα εγώ. Μια απάντηση, γιατί εγώ σας ρωτάω. Έχει 5 ακίνητα το χωριό μου. Ωραία, αφήστε το χωριό σας. Συγγνώμη, παράδειγμα, ναι, το φέρω. Εντάξει, παίρναμε το έχει παράδειγμα. 5 ακίνητα. Μπορείτε από τα 5 ακίνητα το χωριό. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν δέχεται το διαχωρισμό της εκκλησίας περιουσίας. Ο κύριος Πρημικύρης, λέει ότι τα κληροδοτήματα εν ονόματι του λαού δόθηκαν στην εκκλησία για να προστατευθούν και στο λαό πρέπει να επιστρέψουν. Όχι μονάχα. Ας γίνει μια διαχείριση η οποία θα είναι προς όφελο των κατοίκων του χωριού. Δεν μπορεί να ταμπουρώνεται πίσω από το κληροδότημα που λέει στη διαδίκη τσαρούχη και να μην δίνει. Κυρία Χαλιλοπούλου. Ορίστε. Εσείς. Νέα Δημοκρατία. Εγώ. Νέα Δημοκρατία. Είδατε. Και εσείς όμως. Είστε. Ελάτε τώρα, κύριε Ζουράρη, αυτό ούτε πρέπον είναι, ούτε και στο επίπεδο το δικό σας. Όχι, πολιτική αναπηρία, εννοούσα άνθρωπο για όνομα του. Όχι, όχι, προς Θεού. Να στήσουμε στον τοίχο τώρα. Προφανώς. Εντάξει, εμένα με θλίβει, διότι εγώ εκτιμώ το επίπεδο το δικό σας, το πνευματικό. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Ναι. Επειδή εκτιμώ το πνευματικό σας επίπεδο. Από τις δύο λέξεις τουλάχιστον αποτελεί πλεονασμό. Να ελέγξει τα ελληνικά σου. Πολιτικό πολιτισμό, λέω. Είναι μπουρδολογία αυτό το πράγμα. Όχι, είναι μπουρδολογία αυτά που λες εσύ. Και προσβάλλεις. Εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι κάθετα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να τοποθετηθεί από το πολιτικό πριν από δύο λεπτά για τη συνάδελφό μου. Αυτά που λέω εγώ. Δηλαδή, σταματάω εδώ. Σταματάω εδώ. Εγώ το συνεχίζω και τελειώνω. Αυτά που λέω εγώ. Αυτά που λέω εγώ είναι μπουρδολογία. Επαναλαμβάνω, αυτά που λέω εγώ. Μην μιλάτε, μια στιγμή να τελειώσει. Αυτά που λέω εγώ είναι μπουρδολογία. Η ορολογία πολιτικός πολιτισμός είναι πλεονασμός, επομένως αποτελεί συντακτική μάλιστα και λεκτική μπουρδολογία. Ο κύριος Ζουράρης είναι άνθρωπος του πνεύματος και του λόγου, σαφώς και έχει ένα έτσι λόγο παραπάνω να κάνει Βόσμη την όποια... Βόσμη λόγων λόγε μη σιγών παρέλθισμε. Και επειδή σας εκτιμώ, εκτιμώ και σας θαυμάζω, το παρακάμπτω και απλά το σχόλιο μου σε όλα αυτά που μέχρι στιγμής άκουσα. Ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δυστυχώς, από ό,τι μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολιτικές ίντριγκες, ίσως, με σκοπιμότητες άλλου τύπου, ίσως να μην είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Και στο ΠΑΣΟΚ πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε βρεθεί σε ίδιες καταστάσεις. Δυστυχώς όμως, αυτό που εμένα με στεναχωρεί είναι ότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου στη δίκη Τσοχαντζοπούλου και στα κοινά σημεία τελικά που είχε αυτή η δίκη με την υπόθεση του βατοπεδίου. Δεν μας επέτρεψε ο χρόνος. Δεν μας επέτρεψε ο γιατί χρόνος. Σε 4 λεπτά από τώρα πρέπει να κλείσουμε. Ευελπιστώ λοιπόν ότι σε μία άλλη εκπομπή θα βρεθεί ο χρόνος. Θα βρεθούμε, διότι τη συνέχεια
Το υπόλοιπο που έχει μείνει, όσον έχω κληθεί και από τον ειδικό εφετή να κριθεί να καταθέσω αυτή τη συνομιλία, την Τετάρτη θα είμαι εκεί για να την καταθέσω. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να αποκρύψουμε τίποτα. Εγώ λυπάμαι μόνο για ένα πράγμα, ακούστε κάτι. Όποιος δεν σέβεται το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων και των κοινωνιών, είτε αυτές είναι, είτε είναι βουδιστές, ορθόδοξοι, καθολικοί, μουσουλμάνοι, ό,τι είναι, είναι βάρβαρος. Όταν πολύ περισσότερο εμπέζεις αυτούς τους ανθρώπους και παίζεις και κοροϊδεύεις με το θρησκευτικό του συνέστημα και το εκμεταλλεύεσαι, τότε είσαι κάτι χειρότερο. Εγκληματίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο. Είναι πολύ πιο ειλικρινή. Είναι θρησκευόμενο. Ναι, αλλά κοιτάξτε λοιπόν, δίπλα σας, είναι κάποιοι άνθρωποι. Οι οποίοι είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Όχι, δεν είναι βαθιά. Κάνετε λάθος. Ανάμεσά τους υπάρχουν και βαθύτατα θρησκευόμενοι, επειδή τους γνωρίζω αρκετά καλά. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι. Ο Τσίπρας δεν βαφτίζει, λέει, δεν παντρεύεται, δεν κάνει. Δεν πειράζει. Ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ο είναι πολύ πιο έντιμη η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι, αλλά σε σέβομαι, από το να παριστάνω τον βαθύτατα θρησκευόμενο και χριστιανό και να σε εκμεταλλεύομαι και να σε κοροϊδεύω και να σε εμπέζω. Και να σε εκμεταλλεύομαι, όπως πολύ σωστά το είπατε. Αυτό όμως η παράταξή σας το έκανε μαζί με το Πασόκ. Η κυρία Τριανταφυλόπουλε, η παράταξή μου, έτσι επειδή αναφέρεστε προσωπικά σε μένα και στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε. Θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρουμε ότι ούτε προσωπικά στον κύριο Καραμαλή, αλλά και σε κανένα στενό του συνεργάτη, όπως και για τον κύριο Αγγέλου, όπως διαβάσατε και τα δημοσιεύματα, δεν υπήρξε κανένα κατηγορητήριο. Άρα λοιπόν, μήπως τελικά ήταν ένα πολιτικό φιάσκο. Το οποίο τσίπησε ο Καραμαλής και ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες. Το οποίο δυστυχώς, κύριε Διαλυνά, τι να κάνουμε, υπάρχουν και σύμβουλοι οι οποίοι δυστυχώς κάνουν λάθη. Και εσείς είστε έκτος νομικός. Υπήρχαν πολλά κενά εξουσίας. Πολλά κενά εξουσίας. Για να πρέπει να δικαστούν πολιτικοί και ιδιαίτερα από Πασόκ και από Νέα Δημοκρατία, πρέπει να γεμίσουν πέντε κορυδαλοί. Από τα σκάνδαλα, τα παραπτώματα, τη διαφθορά, τη σύψη. Από όλα τα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, τα οποία σήμερα, όπως ξέρετε πολύ καλά, εξοντώνεται και εξαθλιώνεται ο ελληνικός λαός. Συμφωνώ. Δύο λόγια. Ακόμα είναι έξω και δεν έχουν δικαστεί. Ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Πασόκ, αλλά και από άλλα κόμματα. Είχα το λιγότερο χρόνο και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκεφτόμαστε ότι τελικά μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό κατασκεύασμα, μήπως τελικά τα συμφέροντα ήταν άλλα, μήπως τελικά, γιατί σκεφτείτε τι ήταν αυτό που πρώτο-πρώτο όταν έγινε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, τι ήταν αυτό που τελικά ανακάλεσε, ήταν τελικά η συμφωνία του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Γιατί πάτε στον Γιώργο Παπανδρέου και δεν μας λέτε γιατί την κοπάνησε με ελαφριά πηδηματάκι ο Καραμαλής. Πριν πάτε στον Παπανδρέου, ελάτε τώρα, πόσες φορές, με πόσες πολιτικές σκευωρίες προσπάθησαν να ρίξουν την κυβέρνηση Καραμαλή. Ακούστε, υπεραπλουστεύετε κάποια πράγματα. Όχι, δεν υπεραπλουστεύω, απλά επειδή μας ακούει ο κόσμος, θα πρέπει κάποια, ίσως κάποια πράγματα να τα βάλουμε στη θέση. Πρέπει να τα δούμε, έτσι. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφανθεί. Να μου επιτρέψετε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση δραματική. Και για την κυβέρνηση και για όλους μας. Ποιο, ο κύριος Άσμουσεν, αν το λέω καλά, μας ξεκαθάρισε ότι για την επόμενη χρονιά και για τη μεθεπόμενη χρειαζόμαστε 5 με 6 δις. 8. Και 8 μαζί. Συγγνώμη. 5 με 6 δις. Επομένως, θα χρειαστούμε νέο δανεισμό. Άρα θέλει να μας δανείσει ο κύριος Άσμουσεν. Και όχι μόνο να μας δανείσει, να μας βάλει και νέα μνημόνια. Και όταν η Ιρλανδία λέει ότι εμείς 31 δωδεκάτου θέλουμε να φύγουμε από τις μνημονιακές επιλογές σας, αμέσως βγαίνουν και λένε, α, δεν θα πας πουθενά, εδώ, στο Μαντρί. Διότι, προσέξτε, αυτά τα ζητήματα δεν είναι βατοπέδι. Εντάξει, και το βατοπέδι δεν λέω εγώ. Σημαντικό ζήτημα. Αλλά εδώ έχουμε ζήτημα μιας πραγματικής πιθανής γενοκτονίας αυτού του λαού. Υπάρχουν ζητήματα, εθνικής ανεξαρτησίας, οικονομικής και εξόδουσης, ακολουθούν χειρότερα πράγματα. Τραβηγμένο αυτό που είπα εγώ, αλλά σου λέω... Ξέρετε πολύ καλά ότι το χρέος των δημόσιων 400 δισεκατομμύρια. Πώς θα βγουν αυτά, αν δεν γίνει το κούρεμα το 50%, αν δεν γίνουν αναπτύξεις και επενδύσεις και αν δεν μας δώσουν μια περίοδο χάρη τους 10 χρόνια... Πόσο χρόνο έχουμε. Πώς θα φύγει το χρέος. Γιατί όμως δεν αναφέρομαστε. Ο ελληνικός λαός θα τα πληρώσει πάλι. Έχω τρία λεπτά. Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Από ένα λεπτό στον κύριο Παπαδημητρίου, στον κύριο Λούλη. Ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο και αξίζει να ερευνηθεί. Τα 100.000 στρέμματα που χάρισε η Μονή Βατοπεδίου το 1924 για την αποκατάσταση των προσφύγων, ξέρετε ότι δεν τα έχουν πάρει οι
πρόσφυγες. Δεν τα έχουν πάρει πρόσφυγες. Είναι ακόμα στα χέρια του κράτους. Δεν τα έχει μοιράσει ακόμα. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεύτερο, θέλω να πω ότι υπάρχει ένας καταπληκτικός τόμος, αυτός, που έχει 1.200 φωτογραφίες. Είναι το έργο της 25ετίας της αδελφότητος του Γέροντος Εφραίμ στη Μονή Βατοπεδίου. Εδώ είναι 600 φωτογραφίες, τι ήταν πριν και τι είναι, και άλλες 600 τι είναι σήμερα. Αυτό, για να γίνει όλα αυτά τα έργα, χρειάστηκαν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, άνθρωποι, το συζητάτε. Εάν αυτά τα έκανε το κράτος, τα έχει αναλάβει, δεν θα είχαν, ούτε 150 δεν θα φτάναν και δεν θα είχε γίνει αυτό το καταπληκτικό έργο που έχει γίνει σήμερα. Από Εφραίμ Παπαδημητρίου. Επειδή γενικεύθηκε και μιλήσαμε και για εκκλησιαστική περιουσία, υπάρχει μία, ξέρετε, εντύπωση στο λαό ότι η περιουσία της Εκκλησίας είναι τεράστια, ότι είναι αρκετή να καλύψει όλες τις ανάγκες της Ελλάδος, ενδεχομένως και της Αμερικής. Λοιπόν, ναι, αυτή να ολοκληρώσω. Ζευγάς. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Η εκκλησιαστική λοιπόν περιουσία μπορεί κάλλιστα να απογραφεί και να απομυθοποιηθεί. Διότι πλέον μιλάμε για ένα σύριαλ, ξέρετε, κάθε μέρα η περιουσία. Ωραία. Είναι τεράστια περιουσία εκκλησιαστική, είναι δισεκατομμύρια. Θα απογραφεί και θα τελειώσει εκεί το θέμα, θα δούμε τι είναι και τι δεν είναι. Λόγω, τώρα, για τον Γέροντα Εφραίμ, επειδή τον αναφέρατε, οφείλω να σας πω ότι, και ότι δεν έχω το δικαίωμα, ότι πρόκειται περί Αγίου ανθρώπου. Αυτό μπορώ να σου το πω με συνέστηση ευθύνης. Ποιοι τον υπονόμισαν, ποιοι τον υπονόμισαν. Άγιος είναι, αλλά αν είναι Άγιος και είναι αφελής ταυτόχρονα. Είναι. Καμία. Μισχόλη, δεν έχει το δικαίωμα. Άγιος και μάνατζερ μου φαίνεται πολύ. Δεν έχει καμία. Όλα αυτά που το αποδίδουν είναι 180 μοίρες. Αντίθετα, πραγματικότητα. Τέσσερα στοιχεία θα σας δώσω. Είπατε στην αρχή ότι την εποχή που γινόντουσαν αυτά με τις ανταλλαγές και τα λοιπά, ο κόσμος δεν γνωρίζει ή πρέπει να μάθει, αφού δεν το γνωρίζει, ποιο ήταν το έργο της Μονής. Γιατί η Μονή ως θρησκευτικό ίδρυμα κάτι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, εγώ σας λέω σε πολύ συγκεκριμένα νούμερα. Τα τελευταία 8 χρόνια, άρα από την εποχή των ανταλλαγών, όχι τώρα. Η Μονή είναι ο μεγαλύτερος αρρωγός της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αποστολής, που σητίζει κόσμο. Δίνει πάνω από 600-650.000 δραχμές το έτος. Σημειώνω, με δεσμευμένους τους λογαριασμούς της, λόγω του περίφημου σκανδάλου Βατοπεδίου. Άρα από το υστέρημά της, και όποιος θέλει το πιστεύει, αλλά είναι έτσι. Δεύτερον, βοηθάει 18 Μητροπόλεις σε όλη την Ελλάδα, άσχετες με τη δική της περιοχή, για να δίνει τρόφιμα στα άπορα παιδιά. Δίνει περίπου το χρόνο 2 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε τρίτεκνους και πολυτέκνους για να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Και υποστηρίζει με κάθε τρόπο ανθρώπους καθημερινούς, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν δουλειά. Και η Μονή, ακριβώς επειδή έχει ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, και όταν απευθυνθεί η Μονή σε αυτούς, αυτοί ίσως πιο εύκολα θα βοηθήσουν, βρίσκει δουλειά σε κόσμο. Επομένως, δεν είναι μόνο το πολιτιστικό που πολύ ωραία το προέβαλε ο κ. Λουλής. Αλλά είναι. Των μοναχών. Και δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση. Δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση κανείς τους. Γι' αυτό και δεν τα διαφημίζουν. Δεν έχουν πραγμάτια οι ιερείς. Πρέπει να υποθεί όμως, να το ξέρει ο κόσμος. Ακούστε κάτι. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή όσα παρουσιάζουμε να είναι ευνοϊκά προς τον Εφραίμ και τη Μονή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτήν αισθάνθηκα την αλήθεια να την βγάλω προς τα έξω ως υποχρέωσή μου. Υποχρέωση απόλυτη δική μου. Και το έκανα. Χωρίς να συνυπολογίσω ούτε το κόστος, ούτε τα παπαγαλάκια, ούτε αυτούς που αφήνουν υπονοούμενο, ούτε τίποτα άλλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μοναχούς, τα επικοινωνιακά μοντέλα που έχουν επιλέξει, τον τρόπο της συμπεριφοράς τους και τα υπόλοιπα, θα τα δούμε σε άλλη εκπομπή. Και μακάρι να είναι εδώ και οι υπεύθυνοι της Μονής που σιωπούν τον τελευταίο καιρό και δεν εμφανίζονται, πολύ κακώς, διότι εμφανίζονται μόνο όταν είναι να τους κουβαλάνε με τα αυτοκίνητα μεταγωγή στα κρατήρια, εμφανίζονται όταν κουβαλάνε την Αγία Ζώνη ή όταν πηγαίνει ο Καραμαλής και ο Πρωθυπουργός, πρέπει να εμφανίζονται και ενώπιον του λαού. Είναι υποχρέωση του κλήρου, διότι ο λαός περιμένει να ακούσει από αυτούς τους ανθρώπους τη συναλλαγή, ανταλλαγή, θησαυρών και τα υπόλοιπα όσα που ακούγονται, δεν είναι άμυρα ευθυνών τη αγανάκτηση ενό λαού του την ώρα που πεινάει. Πάντως, και αυτό ας το λάβουν σοβαρά υπόψη. Επειδή είπατε για κρατητήρια, ξέχασα κάτι που το θεωρώ το πιο συγκινητικό από όλα. Ότι από δεκαετίας, και όχι πάλι τώρα ξαναλέω, ούτε με τη δική του εμπειρία ο Γέροντας Εφραίμ, από δεκαετίας η Μονή φροντίζει, πάλι αθόρυβα, αλλά μπορείτε να βρείτε ένα άρθρο συναδέλφου σας που υπάρχει στο ίντερνετ γι' αυτό με στοιχεία, αποφυλακίζει με δικά τη χρήματα ανθρώπους που φυλακίζονται επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν μικροποσά που αντιστοιχούν στην εξαγορά της ποινής τους. Έχει μέχρι σήμερα αποφυλακίσει πάνω από 2.000 ανθρώπους.
Και αυτό το θεωρώ το πιο συγκινητικό από όλα. Διότι έφερε η τύχη τον άνθρωπο αυτό να μπει στη φυλακή, ενώ η δική του πρόνοια και αν θέλετε η πρόνοια τη Μονή φρόντιζε ακριβώ για του ανθρώπου που ήταν εκεί. Για μένα αυτό το θεωρώ το συγκινητικό τρόλο. Για μένα πολύ πιο συγκινητικό είναι ότι ένα ηγούμενο στην Κρήτη μοιράζει τα ακτήματα στου ακτήμονε και του έχει βαθμολόγιο. Έχει κάνει πρότυπο εργοστάσιο λαδιού, ελιάς και εξάγει στο εξωτερικό και αν παρουσιάσουν πρόοδο τους δίνει ακόμα περισσότερα. Όλα όχι φορά, για ιδιοκτησία, για να τα εκμεταλλεύονται, να ζουν και να παράγουν. Αυτό είναι κοινωνικό έργο. Δεν φτάνει να τους βγάζουμε από τη φυλακή. Πρέπει να βλέπουμε και τι θα κάνουν για να επιβιώσουν μετά. Διότι ο άνθρωπος που δεν ζει και πεινάει θα καταφύγει πάλι στο έγκλημα, στην παραβατικότητα και εκεί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό τώρα μόλις έρθει ο Άγιος Ηγούμενος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί να σώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες, θα δούμε τι θαύματα θα κάνει και εκείνος. Καταλάβατε. Γιατί σας περιμένουμε και εσάς να κάνετε το θαύμα της Κανά τώρα. Για να δούμε πώς θα το πετύχετε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ όλους για... Καμία. Για το πόρισμα παραγραφής στο πολιτικό στην υπόθεση αυτή δεν μιλήσαμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα.